name is Andreas. Χριστόδουλος Σαντζάκη. Χρήστος Ξενοφόντος. Mark Sure. Κώστα. Έλενα Καμιλάρη. Ιωάννη Στεφανή. Ορέστης Μαραγκός. Βίκεν Θαβίτιαν. If my presentation was a recipe, what ingredients would it have? My presentation is very simple. If I had to choose something, I would say water. Θα ήταν μια φρούτο σαλάτα και λίγο νερό στο τέλος. It would probably be mixed pasta. It's a lot of things put together. Hopefully it will make sense at the end. I suppose I would have put a lot of love in it, humor and science. I have my own bakery, so I would have cooked my own halloumi, lahmacun, this type of food. Κάποιο σημαντικό πρόσωπο για μένα ήταν εδώ παρόν. Αυτό θα ήταν η αδερφή μου. Τι θέλω να της πω? Θα σε βγάλω ως προπρόσωπη. Well, my grandma is really supportive of me and she is like my biggest fan. Στο φίλο μου Μάριο Μιχαήλ με βοήθησε πάρα πολύ στο να βελτιώσω την παρουσίασή μου. This goes out to Chuck Norris. You can't divide by zero either. Hi, Mia. Thank you for coming and I really hope you like it, even though I'm pretty sure you won't understand it. Κάποιο συγκεκριμένο άτομο θα ήταν η μητέρα μου, αλλά και τα αδέρφια μου, οι οποίοι είναι πάντα κοντά μου σε κάθε στιγμή της ζωής μου. Τους ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα η οικογένειά μου και οι φίλοι μου να είναι περήφανοι, όπως και οι καθηγητές μου. Θα προσπαθήσω να αναδείξω τον καλύτερο μου εαυτό. Mom, I love you. You've given me so much support through all these years. I'll dedicate my life to you. To my sons, Viken and Hagopik, I hope that you guys will become scientists one day. Μια συμβουλή που θα ήθελα να δώσω, προσπαθήστε να είστε ο εαυτό σας, να είστε άνετοι, χαρούμενοι. Συστήνω να το κάνω γιατί είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Why postpone something for tomorrow if you can do it today? It's fun and it's good for you. Να έρθω στο διαγωνισμό διότι είναι ιδιαίτερα διασκεδαστικός. Θα έπρεπε αμέσως να το δοκιμάσει γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. It is a perfect experience, so just go for it and you will have a lot of fun. Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί πάνω στη σκηνή είναι να γλιστρήσω, να σπάσω ένα πόδι. Well, I guess the roof might fold me. Είναι να χάσω τα λόγια μου, να χάσω τη σειρά αυτό που θέλω να πω, να μου πέσουν τα υλικά που θα χρησιμοποιήσω κάτω και να μπλοκάρω. Building catching on fire? That would be something, wouldn't it? Είναι να χάσω τα λόγια μου. Ίσως να πέσω κάτω. If I faint. The worst thing that can happen on stage is I'll come back again next year. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζουμε στο Fame Lab Κύπρου 2014 που διοργανώνεται για τέταρτη φορά στη χώρα μας από το British Council σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου. Σας ευχόμαστε να περάσετε ένα όμορφο απόγευμα. Σκοπός του διαγωνισμού Fame Lab Κύπρου είναι να αναδείξει το καλύτερο νέο ταλέντο στην επικοινωνία της επιστήμης, το οποίο θα εκπροσωπήσει την πατρίδα μας σε διεθνή διαγωνισμό. Στόχος του διαγωνισμού είναι να ενθαρρύνει νεαρούς επιστήμονες με όραμα για την επιστήμη στον 21ο αιώνα, προκειμένου να διεγείρουν τη φαντασία του κοινού. Τα άτομα αυτά θα αναπτύξουν τις ιδέες και τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες ενώπιόν μας, όπως επίσης και στον τελικό που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του ΡΙΚ στις 11 Μαΐου 2014. Οι συμμετέχοντες θα έχουν μόνο 3 λεπτά για να εντυπωσιάσουν τους κριτές και το κοινό, δίνοντας μια διασκεδαστική και πρωτότυπη προφορική παρουσίαση στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, η οποία θα είναι επιστημονικά ακριβής, αλλά ταυτόχρονα θα απευθύνεται σε μη επιστημονικό ακροατήριο. Προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές, εκπαιδευτικοί, ακαδημαϊκοί, επιστήμονες και ερευνητές συμμετέχουν στο Fame Lab Κύπρου 2014. Άτομα που σπουδάζουν θετικές επιστήμες, τεχνολογία, επιστήμες της μηχανικής, μαθηματικά ή ιατρικές επιστήμες. Οι προκριθέντες και οι προκριθήσεις του Fame Lab 2014 που θα επιλεγούν στον προκριματικό γύρο, σήμερα δηλαδή, θα παρακολουθήσουν δωρεά ένα διήμερο masterclass στην επικοινωνία της επιστήμης, κατά το οποίο θα εργαστούν μαζί με επικοινωνιολόγους και εκπαιδευτές για να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Ο μεγάλος νικητής, η νικήτρια του διαγωνισμού, θα μεταβεί τον ερχόμενο Ιούνιο με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να εκπροσωπήσει την Κύπρο μας στο μεγάλο διεθνή τελικό που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα, ο πρώτος νικητής θα πάρει και το χρηματικό βραβείο των 2.000 ευρώ, ο δεύτερος των 700 ευρώ και ο τρίτος των 300 ευρώ. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, που λειτουργήσε και ως συνδιοργανωτής της όλης διαδικασίας, το μεγάλο χορηγό που δεν είναι άλλος από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Media Zone που μας φιλοξενεί σήμερα εδώ στο Cine Studio, το Top Κίνησης και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Τέλος, να ευχαριστήσω το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και την εφημερίδα Πολίτης για την προβολή του διαγωνισμού. Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ας περάσουμε τώρα στην παρουσίαση της κριτικής μας επιτροπής. Καλωσορίζουμε πρώτα την καθηγήτρια αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, δόκτωρα Λίνα Κασιανίδου. Να αναφέρουμε ότι η κυρία Κασιανίδου ψηφίστηκε ως γυναίκα επιστήμονας της χρονιάς το 2012. Κυρία Κασιανίδου, είστε η κυρία της βραδιάς. Ξεκινάμε από εσάς. Πώς νιώθετε που σας έχουμε και φέτος μαζί μας? Πολύ χαρούμενη, ανυπομονώ να ακούσω ότι έχουν να πούν οι διαγωνιζόμενοι. Πολύ ωραία. Και με τους άλλους 4 εξίσου καλούς κριτές θα βοηθήσετε τους διαγωνιζόμενους να πάνε πολύ καλύτερα στον τελικό. Καλωσορίζουμε επίσης τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος Πρόθεσης Έρευνας, δόκτωρα Βασίλη Τσάκαλο. Κύριε Τσάκαλε, είστε για 4η χρονιά μαζί μας εσείς. Γεια σας, και εγώ προσωπικά, αλλά το κυριότερο οργανισμός μου, το Ίδρυμα Πρόθεσης Έρευνας, υποστηρίζει αυτό το διαγωνισμό από την αρχή του. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός για την προώθηση της επιστήμης, της έρευνας, της καινοτομίας στη χώρα, και είναι κάτι άλλωστε για το οποίο εργάζεται το Ίδρυμα Πρόθεσης Έρευνας ως αρμόδιος φορέας στην Κύπρο για αυτά τα θέματα. Ανυπομονώ και εγώ για τους προκριματικούς, διότι μπορώ να βεβαιώσω όσους δεν έχουν παρακολουθήσει άλλη φορά το διαγωνισμό ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον και περνάμε πάντα καλά. Και χαιρόμαστε που είστε ξανά εδώ μαζί μας. Λοιπόν, έχουμε επίσης εδώ τον ηθοποιό και μουσικό παραγωγό Αχιλέα Γραμματικόπουλο. Καλωσορίσατε, κύριε Γραμματικόπουλε, σας έχουμε για πρώτη φορά εδώ μαζί μας σήμερα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε στην παρέα μας. Η εμπειρία, η γνώση σας, οι εισηγήσεις στη μέθοδο της ηθοποιίας με τον αυτοσχεδιασμό των παιδιών που θα έχουμε σε λίγο ενώπιόν μας, θα βοηθήσουν πιστεύω και τους ίδιους αλλά και και όλα τα παιδιά εδώ που παρακολουθούν το διαγωνισμό με τις δικές σας εμπειρίες. Καταρχήν, καλησπέρα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, αν και δυστυχισμένος, διότι δεν μου αρέσει να κρίνω. Χαρούμενος είμαι γιατί είμαι ο λιγότερο σοφός από την παρέα των κριτών και αυτό είναι ενδιαφέρον. Δηλαδή, φεύγοντας από εδώ πέρα, νομίζω ότι εγώ θα μάθω πολλά πράγματα. Και το επιδιώκω αρκετά αυτό. Σε ό,τι μπορώ να βοηθήσω τα παιδιά και σε ό,τι αφορά φυσικά τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς με τους ανθρώπους, που είναι πιο σημαντικός πολλές φορές από αυτό που τους λες, σαν πομπός δέκτης δηλαδή, είμαι εδώ και θα το κάνω. Και πολλές φορές η αυστηρή κριτική δίνει το κίνητρο για να βελτιώσουμε οτιδήποτε, δεν είναι έτσι? Ναι, είμαι απίστευτα αυστηρός. Κατάλαβα τι θα γίνει σήμερα δηλαδή. Επίσης, καλωσορίζουμε τον δόκτωρα Νίκο Περιστιάνη, κοινωνιολόγο και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Κύριε Περιστιάνη, μας τιμάτε ιδιαίτερα και φέτος με τη δική σας παρουσία. Μας φιλοξενείτε ξανά εδώ στο Συνεστούντιο και σας ευχαριστούμε θερμά. Καλώς γνωρίσατε. Είναι μεγάλη τιμή μας που σας έχουμε εδώ και πάλι. Ένας πολύ ενδιαφέρον διαγωνισμός. Εγώ, σαν κριτής, είμαι από τους πιο παλιούς μαζί με τον Βασίλη. Ίσως πρέπει κάποτε να αποφοιτήσουμε κι εμείς, αν μας δώσει την άδεια. Αλλά προς το παρόν, ίσως ένα καλό μείγμα παλιοί και νέοι κριτές για να σμίγουμε τα ταλέντα μας. Δεν είμαστε όλοι ακαδημαϊκοί, είμαστε ένα καλό, νομίζω, μείγμα ανθρώπων με διαφορετικές κατευθύνσεις και εμπειρίες. Και τα παιδιά, άλλωστε, που παίρνουν μέρος είναι και διαφορετικών ηλικιών και από διαφορετικά παιδιά γνώσεων. Και έτσι το αποτέλεσμα είναι ένας πολύ ενδιαφέρον διαγωνισμός. Είμαι σίγουρος ότι θα τον απολαύσουμε και αυτή τη φορά. Βεβαίως, γιατί όχι. Καλωσορίζω ακόμα ένα νέο μέλος της κριτικής μας επιτροπής, αλλά και γνώστη του FameLab, αφού έχει συμμετάσχει στον περσινό διαγωνισμό και πήρε την πρώτη θέση πανκύπρια, τον κύριο Νίκο Κωνσταντίνου. Αγαπητέ Νίκο, χαιρόμαστε που είσαι εδώ μαζί μας σήμερα, αλλά από τη θέση πλέον του κριτή και όχι του διαγωνιζόμενου. Πώς νιώθεις για αυτή την εξέλιξη? Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η εμπειρία του FameLab είναι εξαιρετική εμπειρία για τους συμμετέχοντες. Είναι μια καινούργια εμπειρία, μια γεμάτη εμπειρία. Τόσο μέσα από την παρουσίαση, την προετοιμασία και την παρουσίαση του θέματος, όσο και μέσα από το διήμερο Masterclass και βέβαια η εμπειρία της συμμετοχής στο Φεστιβάλ Επιστημών στην Αγγλία, στο Cheltenham. Θεωρώ πως μου έχει δώσει έτσι ωραίες
και αρκετές εμπειρίες, τις οποίες είμαι εδώ για να μοιραστώ όσο μπορώ με τους φετινούς συμμετέχοντες. Μάλιστα, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ που είστε όλοι εδώ μαζί μας και φέτος. Νέοι άνθρωποι με πάθος για την επιστήμη και την τεχνολογία θα αναδείξουν μέσα από το ταλέντο τους ενώπιον του κοινού την πρωτοτυπία και τις γνώσεις τους. Να υπενθυμίσουμε ότι όλοι οι διαγωνιζόμενοι θα αξιολογηθούν με βάση 3 κριτήρια: το περιεχόμενο, το χάρισμα και τη σαφήνεια. Ας περάσουμε αμέσως τώρα στην παρουσίαση των υποψηφίων. Αναστασία Γεωργούλη, ηλεκτρολόγος μηχανικός. Μαύρες τρύπες. Αυτά τα μυστηριώδη ουρανία αντικείμενα διήγηραν τη φαντασία μας από τότε που προβλέφτηκαν από τη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας του Άλμπερτ Αϊνστάιν το 1915. Μια μαύρη τρύπα είναι ό,τι απομένει από ένα γιγάντιο άστρο όταν αυτό πεθαίνει. Ένα άστρο είναι ένας εκπληκτικός, τεράστιος πυρηνικός αντιδραστήρας σύνδεξης. Καθώς το άστρο πεθαίνει, οι πυρηνικές αντιδράσεις σύνδεξης στο εσωτερικό του σταματούν επειδή το καύσιμο που τη συντηρεί τελειώνει. Την ίδια στιγμή, η βαρύτητα του πυρήνα τραβά υλικά στο εσωτερικό και συμπιέζει τον πυρήνα. Καθώς ο πυρήνας συμπιέζεται, θερμαίνεται και τελικά προκαλεί μια έκρηξη, supernova, στην οποία τα αστρικά υλικά και η ακτινοβολία εκτινάσσονται στο διάστημα. Αυτό που παραμένει είναι ο υπερσυμπιεσμένος και με τεράστια μάζα πυρήνας. Επειδή η βαρύτητα του πυρήνα είναι τόσο ισχυρή, ο πυρήνας βυθίζεται στο ύφασμα του χωροχρόνου, προκαλώντας μια τρύπα σε αυτόν. Από τη δύναμη αυτή της βαρύτητας δεν μπορεί ούτε καν το φως να ξεφύγει. Η ακτίνα του ορίζοντα γεγονότων ονομάζεται ακτίνα του Schwarzschild, προς τιμή του αστρονόμου Carl Schwarzschild, του οποίου η εργασία οδήγησε στη θεωρία των μαύρων τρυπών. Ο πυρήνας γίνεται τώρα το κέντρο της μαύρης τρύπας και αποκαλείται μοναδικότητα. Το άνοιγμα της τρύπας ονομάζεται ορίζοντας γεγονότων. Μπορούμε να σκεφτούμε τον ορίζοντα γεγονότων ως το στόμα της μαύρης τρύπας. Από τη στιγμή που οποιοδήποτε γεγονός, δηλαδή σημείο στο χωροχρόνο, περάσει στο εσωτερικό του ορίζοντα γεγονότων, σταματά και τίποτα, ούτε και αυτό το φως, δεν μπορεί πια να ξεφύγει. Από τη στιγμή δηλαδή που κάτι περάσει πέρα από τον ορίζοντα γεγονότων, δεν μπορεί πια να επιστρέψει, παρά μόνο μέσω κβαντικής συμπεριφοράς. Μέχρι στιγμής μπορούμε να μετρήσουμε με αξιοπιστία μόνο τη μάζα μιας μαύρης τρύπας από την κίνηση άλλων αντικειμένων γύρω της. Αν η μαύρη τρύπα έχει έναν σύνοδο, ένα άλλο άστρο ή δίσκο υλικών, είναι εφικτή η μέτρηση της ακτίνας της περιστροφής ή της ταχύτητας της τροχιάς των υλικών γύρω από την αόρατη μαύρη τρύπα. Μια μαύρη τρύπα, λοιπόν, είναι σαν το χαμόγελο χωρίς τη γάτα, που περιγράφει ο Λούις Κάρολ στο μυθιστόρημά του «Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων». Είναι ένα άστρο που έχει καταρρεύσει σε ένα απειροελάχιστα μικροσκοπικό μέγεθος, αφήνοντας πίσω του την ένταση μόνο της βαρύτητάς του. Με αυτή λοιπόν μόνο την έννοια μπορούμε να μιλάμε για μαύρες τρύπες στο διάστημα. Σας ευχαριστώ. Μπράβο, Αναστασία. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία μας τα περίγραψες. Δύσκολο, δυσνόητο το θέμα. Μαύρες τρύπες, σύμπαν, βαρύτητα και τέτοια. Ναι, όσο πιο απλό γινόταν για το κοινό μας. Θα δώσω όμως το λόγο στον κύριο Γραμματικόπουλο για να μας πει τη δική του άποψη. Γεια σου. Γεια σας. Μ' αρέσει που είσαι έτσι πεταχτούλα. Ενώ δηλαδή... και πώς δημιουργήθηκε αυτή η διάθεση να φτάσεις κάτω με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, λίγο τραγουδιστό, με έμφαση σε κάποιες λέξεις. Πιστεύω γιατί να είναι πιο ενδιαφέρον, να τραβήξω το ενδιαφέρον του κόσμου πάνω στις έννοιες. Εγώ θα σου πρότεινα να το πας ακόμη παραπέρα. Δηλαδή, να φτάσεις να γίνει έως rap. Rap, oh yeah. Μπορείς να ξεκινήσεις λίγο την αρχή. Μαύρες τρύπες. Ναι. Διότι ήδη έχεις μία διάθεση τραγουδιού σε αυτό που κάνεις. Ξέρεις, είναι λίγο επικίνδυνο. Ναι. Διότι αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει και αυτό το πολύ ωραίο τραγουδιστό και εμφαντικό μπορεί να καταντήσει μονότονο, mm-hmm. που είναι απίστευτα επικίνδυνο. Ναι. Δηλαδή, κάποια στιγμή δηλαδή, μετά από τη μέση μπορεί άλλος να μην σε παρακολουθεί mm-hmm. όσο ενδιαφέρον και να είναι αυτό που του λες. Mm-hmm. Διότι έχει αρχίσει να... Οπότε να κάνω κάποιες παύσεις. Ναι, δηλαδή πρέπει να αλλάξεις ταχύτητες, ακόμη και ρυθμό mm-hmm. σε αυτό το πράγμα,
για να του δώσεις την προσοχή. Ας πούμε, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες για τη μοναδικότητα. Mm-hmm. Τους ορίζοντες των γεγονότων. Τελικά είναι κάτι αρνητικό η μαύρη τρύπα? Όχι, είναι απλά ένα φαινόμενο, ένα αντικείμενο που δημιουργείται στο σύμπαν. Εντάξει, γιατί εμένα μου μετέδωσες μια αίσθηση ότι... Απλά κάτι επειδή σαν, ίσως... Είναι κάτι σαν τη λύθη. Επειδή ίσως... μέσα και δεν... Χάνεσαι. Χάνεται. Mm-hmm. Ναι, ναι. Αυτό συμβαίνει, ναι. Απλά δεν μπορεί να επιστρέψει το ίδιο. Αυτό δεν μπορούσα να το εξηγήσω πιο αναλυτικά με την κβαντική συμπεριφορά. Δηλαδή, αν μπω εγώ εδώ μέσα, δεν θα επιστρέψω ως εγώ. Αν θα επιστρέψω, θα επιστρέψω είτε ως ενέργεια, είτε ως κάτι διαλυμένο, κάτι τελείως διαφορετικό. Μπορεί να υπάρξει ζωή σε μαύρη τρύπα? Όχι, δεν μπορεί. Γιατί αν είσαι, ας πούμε, ο ζωντανός οργανισμός, αλλοιώνεσαι, γίνεσαι και εσύ ουσιαστικά κάπως μια μικρή μαύρη τρύπα μέσα και διαλύεσαι. Την αλήκη στη χώρα των θαυμάτων, πώς σκέφτηκες? Βασικά, μέσα από τη βιβλιογραφία που διάβασα, υπήρχε αυτή η παρομοίωση και μου άρεσε. Διότι, όπως η γάτα ξαφανίζεται και παραμένει μόνο το χαμόγελό της, κατά τον ίδιο τρόπο ξαφανίζεται ο πυρήνας και το άστρο κτλ. Και δεν βλέπεις τίποτα παρά μόνο η βαρύτητά του. Οπότε, νομίζω είναι μια καλή παρομοίωση. Πολύ καλή εκδήλωση. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Συνεχίζουμε τώρα με το δεύτερο διαγωνιζόμενό μας, Ανδρέας Ανδρέου, φοιτήτης. All of us here must know someone with cancer, diabetes, Parkinson's disease or multiple sclerosis. And because they are the kind of diseases of our time, scientists have been struggling to find a cure about them, leading to enormous hopes of humanity. One pathway was that of stem cells. It all started in 1998 when human embryonic stem cells were firstly identified, and since then they have occupied center stage, primarily because of their pluripotency. That is, their ability to differentiate into any type of specialized cell. So these are really amazing cells with huge potentials, but the moral controversy surrounding them, the fact that they are derived from 5 days old human embryos, led to this type of research to be under siege politically and economically. But at the same time, it has encouraged into other fields of stem cell research, that of adult stem cells. But adult stem cells are like embryonic ones. Setting the limitation. Adult stem cells are mature cells. Thus, they are more restricted in their behavior, and they cannot differentiate into the wide range of specialized cells like embryonic ones do. But in 2007, a group of scientists made a remarkable discovery. They managed to reprogram adult stem cells into a kind of pluripotent stem cells called iPS cells. This was such a staggering advance, not only because of the fact that they could be used for transplants, but also they could be used to model diseases and develop new drugs. Because nowadays, the pharmaceuticals, in order to develop a new drug, it takes them 10 to 12 years. They need more than 1 billion euros, and it has a failure rate of more than 90%. And as you can see, this is not an ideal plan. And part of this failure is the fact that they test drugs on cells of mice or other animals. But after all, we're not mice, we're humans. And because of this, the pharmaceuticals don't have to wait 12 years until they've brought the drug into the market to realize that, well, it's not working. But iPS cells bring the solution to this. With these cells, the pharmaceuticals will be enabled to create customized drugs for your own genetic information without any side effects, leading to a more successful treatment. And I believe that this is such an important type of research because it gives a wide range of uses in medicine, and that's why governments should fund this type of research. Thank you. Ανδρέα, μου είσαι πολύ νεαρός για να μπεις σε τόσα βαθιά νερά. Πώς και επέλεξες τέτοιο θέμα? Είναι ένα ενδιαφέρον θέμα, πιστεύω, γιατί από τα stem cells μπορούν να βρούμε λύσεις σε πράγματα που πριν 10 χρόνια ίσως να
φαινόταν απίθανο να το σκεφτόμαστε, όχι μόνο να το δοκιμάζουμε. Τι είναι αυτό όμως που σε έκανε να ασχοληθείς ειδικά με αυτό? Επειδή στο μέλλον θα ήθελα να σπουδάσω ιατρική, είναι έτσι η έρευνα σε τέτοια θέματα. Ξεκίνησες πολύ ωραία πάντως. Μπράβο σου. Θα αφήσω όμως τον κύριο Κωνσταντίνου να σου δώσει κάποιες πληροφορίες ή κάποιες εισηγήσεις, όπως ο ίδιος γνωρίζει καλύτερα. Γεια σου, Ανδρέα. Θεωρώ και εγώ, όπως εσύ, πολύ σημαντικό το θέμα που επιλέξες και πολύ ενδιαφέρον. Είχες κάποιον άγχος? Ναι. Θεωρείς ότι στην πορεία μπορείς να κάνεις ακόμα μια πολύ καλύτερη παρουσίαση, να χαλαρώσεις? Ναι. Πώς θα μπορούσες να την βελτιώσεις? Δηλαδή, εγώ σκεφτόμουν ότι θα μπορούσες να προσθέσεις κάποια παραδείγματα μέσα, ίσως να φτιάξεις την... Ίσως να μπορούσα να βάλω κάποιους παραλληλισμούς για το θέμα, έτσι ώστε να το καταλάβετε καλύτερα. Αλλά τα 3 λεπτά που έχουμε είναι λίγο περιορισμένα. Έτσι. Επίσης, μπορούσα να χρησιμοποιήσω κάποιο αντικείμενο, αλλά προτίμησα να μιλώ μόνο εγώ, έτσι ώστε... Νομίζω ότι η παρουσίαση σου ότι ήταν επιστημονικά ήταν έτσι πολύ ακριβής. Έδωσες πάρα πολλές πληροφορίες. Ίσως όμως αν προσπαθούσες να φτιάξεις μια ιστορία με κάποια παραδείγματα, ένας τρόπος για παράδειγμα να παρουσιάσεις τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος είναι να τα παρομοιάσεις με στρατιώτες. Όλα αυτά νομίζω βοηθούν το κοινό να σε παρακολουθήσει και να κρατήσει το ενδιαφέρον του. Αλλά θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ ακριβής η παρουσίαση, πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Θα μπορούσες να τη βελτιώσεις βέβαια με αυτόν τον τρόπο για τον τελικό. Μπορώ να πω κάτι? Βεβαίως. Έχω ένα καλό και ένα κακό για σένα. Το καλό είναι ότι είναι ένα απίστευτα ενδιαφέρον θέμα αυτό. Το κακό είναι ότι δεν μ' άφησες από το άγχος, που είναι πολύ λογικό, επειδή είσαι πολύ νέο παιδί, να σκέφτομαι, εγώ που είμαι λίγο βραδύ στα αγγλικά, να κάνω σχήματα, διότι έβλεπα κάποιον ο οποίος, τώρα μιλάμε μεταξύ μας, δηλαδή μην υπολογίσεις για βαθμολογίες και τέτοια, μιλάμε να παλεύει με το άγχος του, να έρθει από πάνω, να κοντρολάρει τη σκέψη του, τον χρόνο και όλο αυτό να το τακτοποιήσει. Η μόνη συμβουλή που μπορώ να σου δώσω, δεν μου αρέσει να δίνω συμβουλές. Μια μεγάλη δασκάλα του θεάτρου είπε ότι πρέπει να πεις το άγχος σου, ωραία, σου επιτρέπω να είσαι μαζί μου, να είσαι μέσα μου, αλλά εγώ σε οδηγώ, δεν με οδηγείς εσύ. Διότι αν τα αφήσεις να οδηγείς εσένα, δεν θα σου αφήσει αναπνοή. Όπως και δεν σου άφησε. Εγώ απορώ πώς δεν ζαλίστηκες κιόλας. Διότι οι αναπνοές σου ήταν απίστευτα μικρές. Είναι κάτι πολύ λογικό. Εγώ την πρώτη φορά που βγήκα να παίξω το πρώτο θεατρικό έργο, πίστευα ότι έπρεπε να κρατάω την αναπνοή μου για να πάρω αναπνοή πριν πω την ατάκα μου. Δηλαδή, φεδρό άτομο. Μιλάμε για φεδρό άτομο, γραφικός. Θεωρώ λοιπόν ότι αν σε ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το πράγμα, πέραν της επιστήμης που μακάρι να γίνεις γιατρός, σου βγάζω το καπέλο, θα πρέπει να κοντρολάρεις όλο αυτό το πράγμα και την αναπνοή σου, διότι δεν σου αφήνει τη δυνατότητα να μεγαλώσεις και τις ενότητες στις οποίες μιλάς, αφού είναι πάρα πολύ μικρή και νομίζω καταλαβαίνεις, για να βελτιωθείς και την επόμενη φορά να είσαι ακόμη καλύτερος. Έχει το χρόνο και θα το κάνει ο Ανδρέας. Βέβαια. Βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα μου. Καλή επιτυχία. Τρίτος διαγωνιζόμενος, Χριστόδουλος Σαντζάκης, εκπαιδευτικός. Ας τον καλωσορίσουμε. Στη γη υπάρχει μια όρατη δύναμη, την οποία βιώνουμε καθημερινά. Είναι μεν αόρατη, όμως τα αποτελέσματά της είναι ορατά σε μας. Αυτή δεν είναι άλλη από το βάρος του ατμοσφαιρικού αέρα που ασκείται σε διάφορες επιφανείες, με αποτέλεσμα ο αέρας να πιέζει και έτσι έχουμε την ατμοσφαιρική πίεση. Με απλά λόγια, τα μόρια του αέρα, τα οποία τυχαίνει να είναι πάρα πολύ ζωερά, κινούνται ανεξέλεγκτα προς όλες τις κατευθύνσεις και σπρώχνουν ό,τι βρουν μπροστά τους. Θα σκεφτεί κάποιος τώρα, πώς είναι δυνατόν με τόσο σπρόξιμο και τίποτα να μην συμβαίνει. Ασφαλώς και συμβαίνει. Και θα σας το εξηγήσω με 2 απλές καθημερινές περιπτώσεις. Κάνω αρχή με κάτι πολύ γνωστό σε όλους. Τον χυμό στο χάρτινο κουτί με το καλαμάκι. Καθώς πίνουμε το χυμό μας, παρατηρούμε το κουτί να συρρυκνώνεται. Αυτό που συμβαίνει είναι δουλειά της ατμοσφαιρικής πίεσης.
Αρχικά, το κουτί μας είναι σχεδόν γεμάτο με χυμό, με ελάχιστο αέρα στο πάνω μέρος. Καθώς εμείς πίνουμε χυμό, η ποσότητα του χυμού μειώνεται και ο άδειος χώρος μέσα στο κουτί μεγαλώνει. Ο αέρας μέσα στο κουτί, ο οποίος παραμένει ο ίδιος, εξαπλώνεται τώρα σε μεγαλύτερο χώρο, με αποτέλεσμα να αραιώνει και τα μόρια του αέρα να ασκούν μικρότερη πίεση στα τοίχωμα του κουτιού προς τα έξω από ό,τι ασκεί ο ατμοσφαιρικός αέρας έξω από το κουτί προς τα μέσα. Σε όλο αυτό το σπρόξιμο, νικητής είναι ο ατμοσφαιρικός αέρας που καταφέρνει να συρρυκνώσει το κουτί. Η επόμενη περίπτωση είναι υποτίστρα των πουλιών. Για να τη χρησιμοποιήσουμε, την γεμίζουμε με νερό καθώς είναι αναποδογυρισμένη και όταν την γυρίσουμε σε όρθια θέση, βλέπουμε το νερό να γεμίζει το μικρό δοχείο στο κάτω μέρος και ως διαμαγείας η ροή του νερού να σταματά χωρίς να χύνεται ούτε μια σταγόνα νερού έξω. Αυτό το μαγικό είναι δουλειά της ατμοσφαιρικής πίεσης πάλι και να σας το εξηγήσω. Το νερό με το βάρος του μέσα στην ποτίστρα σπρώχνει προς τα κάτω και προσπαθεί να δραπετεύσει από την ποτίστρα από το μικρό εξωτερικό δοχείο. Έξω όμως από την ποτίστρα καραδοκεί ο ατμοσφαιρικός αέρας, ο οποίος πιέζει την επιφάνεια του νερού στο μικρό δοχείο με αποτέλεσμα να το συγκρατεί. Επειδή η ατμοσφαιρική πίεση, η δύναμη του αέρα είναι μεγαλύτερη από το βάρος του νερού, καταφέρει να συγκρατεί το νερό μέσα στην ποτίστρα. Και αν δεν έχετε πουλί στο σπίτι σας ή δεν έχετε πιει ποτέ χυμό σε χαρτινό κουτί με καλαμπάκι, δεν μπορεί, σίγουρα. Σίγουρα θα έχετε χρησιμοποιήσει μπαγούρι νερού με δύο τρύπες ή θα έχετε ανοίξει στο ζαχαρούχο γαλά δύο τρύπες για να αδειάσει ή θα έχετε στερώσει μια βεντούζα στον τοίχο στο σπίτι σας ή θα έχετε ξεβολώσει κάποιο νεροχύτη. Για όλες αυτές και για πολλές άλλες περιπτώσεις, υπεύθυνη είναι η αόρατη δύναμη του βάρους του ατμοσφαιρικού αέρα. Ευχαριστώ. Μπράβο, Χριστόδουλ. Ευχαριστώ. Είσαι δάσκαλος. Ναι. Και παρουσιάζεσαι σχεδόν καθημερινά στην τάξη ενώπιον των μαθητών. Μαθητών, ναι. Σήμερα υπήρχε κάτι διαφορετικό στη δική σου παρουσίαση από την... Οι μαθητές είναι μαζεμένοι, δεν είναι διασπαρτοί σε αμφιθέατρο. Ναι, εκτός του. Αρχικά, πώς νιώθεις εσύ σήμερα? Λίγο άγχος το έχω. Το έχεις το άγχος. Ναι, λίγο. Μάλιστα. Να το μάθουν όμως δεν οι μαθητές. Δεν το έχω στην τάξη. Δεν το έχεις στην τάξη. Αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Οπότε υπήρχε κάτι το διαφορετικό σήμερα. Ναι. Ωραία. Χαίρομαι, γιατί καμιά φορά οι δάσκαλοι νιώθουν, ή οι ακαδημαϊκοί, εδώ η κυρία Κασανίδου μπορεί να μας το πει, να νιώθουν οι κυρίαρχοι του σύμπαντος. Σωστά. Ναι, ναι. Οπότε και ο Νίκος πέρσι που ήταν σε αυτή τη θέση, φέτος νιώθει διαφορετικά. Εύχομαι να είσαι κι εσύ στην αντίστοιχη θέση του χρόνου. Λοιπόν, θα αφήσω τον κύριο Περιστιανή να σε εξετάσει ακόμη λίγο έτσι πιο πιεστικά. Τελικά σχόλια. Πρέπει να πω ότι κάποτε ήμουν και εγώ στη θέση και ακριβώς δίδασκα εκεί και μου άρεσε να έχω ένα μεγάλο αμφιθέατρο με όσο πιο πολλούς φοιτητές γίνεται, γιατί τουλάχιστον νιώθες ότι η ενέργεια που έβαζες άξιζε τον κόπο. Ούτως ή άλλως, νομίζω πολύ σωστά ήδη εντοπίστηκε ότι επειδή είσαι δάσκαλος φαινόταν αυτό. Είχες μια άνεση που βγαίνει από την καθημερινή την εμπειρία. Νομίζω έκανες και πολύ καλές επιλογές. Καταρχάς, το θέμα το απέδωσες με πολύ απλό τρόπο. Αυτό νομίζω είναι καθοριστικό, γιατί είμαι σίγουρος αν μπορούσε να το παρουσιάσει κανένας με πολύ περισσότερες λεπτομέρειες. Απέφυγες τις λεπτομέρειες. Έμεινες στην ουσία, στα βασικά τα θέματα, δύο-τρία βασικά σημεία όσον αφορά την θεωρία. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί έγινε απόλυτα κατανοητό. Και μετά στρίχτηκες σε δύο σημαντικά παραδείγματα. Απλά, παραστατικά, ήταν πολύ σωστή η κίνηση να φέρεις τον χυμό μαζί και την ποτίστρα. Και το γεγονός ότι το συνδύασες με τις γραφικές παραστάσεις στα σχέδια γράμματα και εκείνο ήταν πάρα πολύ βοηθητικό. Τολμώ να πω ότι ίσως κόλλησες λίγο άλλος περισσότερο από ό,τι έπρεπε. Θα μπορούσε κάποιο στάδιο με την ποτίστρα, για παράδειγμα, να την άφηνε στο τραπέζι για να σχολιάσεις περισσότερο, ίσως να χρησιμοποιήσεις λίγο περισσότερο την γλώσσα του σώματος παρά την εστίαση στα αντικείμενα. Αυτό θα βελτίωνε, νομίζω, κάπως. Αλλά γενικά θεωρώ ότι ήταν μια πολύ καλή παρουσίαση, πολύ καλός ο τόνος της φωνής, πολύ καλές οι στάσεις στα κενά που δημιουργούσες. Επικοινωνιακά ήταν πολύ καθαρή, πολύ καλή παρουσίαση και γενικά πέτυχες στο στόχο σου. Μας πέρασες το μήνυμα για το τι είναι αυτή η επιστημονική αρχή με απλούς τρόπους.
Ναι, ήταν πολύ ωραίο το θέμα και η ποτίστρα όμως, κύριε Περιστιανή, μπορεί να ήταν για να κερδίσει τους φίλους του πουλιού. Δεν είναι κακό παράδειγμα, απλώς έπαιρνε λίγο περισσότερο προσκολλημένο στο ίδιο το αντικείμενο. Ναι. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος από τους κριτές μας να πει θέλω κάτι. Θέλω να ρωτήσω, αν κέρδιζες το FameLab, θα μπορούσες να κάνεις μια παρουσίαση στα αγγλικά. Θα ήσουν άνετος. Νομίζω πως ναι. Και τι θέματα άλλα θα σε ενδιέφεραν. Δηλαδή, ένα πράγμα που είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ, είναι η πρωτοτυπία του θέματος. Έχεις υπόψη σου κάποια θέματα που θα μπορούσες να παρουσιάσεις. Άλλα θέματα. Ναι. Δηλαδή, θεωρώ ότι ήσουν πάρα πολύ άνετος, πάρα πολύ καλό το περιεχόμενο, απλότητα. Ίσως, αν καταφέρεις να προσθέσεις λίγο χιούμορ, ενώ το κάνεις στα αγγλικά, θα γίνει πάρα πολύ εξαιρετική η παρουσίασή σου. Θέματα... Είχε χιούμορ. Είχε κάποιο χιούμορ. Είχε χιούμορ. Είχε μια αστεία πλευρά, δηλαδή μια αστεία ματιά, ένα κλείσιμο του ματιού προς τον ακροατή του. Εκμεταλλεύτου όμως τη δυνατότητα σου να προσθέσεις χιούμορ. Νομίζω κερδίζεις τον ακροατή. Ναι. Αν τα καταφέρεις να κάνεις την παρουσίαση στον τελικό στα αγγλικά, θα σου δώσεις την. Να γίνεις στα αγγλικά. Σκέφτομαι. Και ίσως θα ήταν ωραίο να έχεις ένα... Πώς τα λένε αυτά που βάζουν οι ζωγράφοι, καμβά, ναι. Να κουμπάει επάνω δηλαδή, αυτό και να το τρυπώδι, ναι, και να έχει μια αίσθηση κίνησης όλο αυτό. Σε δυσκόλεψε κάποια στιγμή, μάλιστα, γιατί δεν έβρισκες το τέτοιο, δηλαδή σου κάνει ένα χάσμα. Έχασες εκεί λίγο το... Κύριε Τσακάλη. Εσείς η εμπειρία από το FameLab είναι ενδεδειγμένο να χρησιμοποιεί κανείς τόσο πολύ... Ναι. Δηλαδή, εγώ θα είχα μια τάση για να νιώσω ότι είναι εντελώς εντός των κανόνων και της παράδοσης του διαγωνισμού, να σταματούσα στο κουτάκι και στην ποτίστρα και να μην πήγαινα... Σε τρίτο. Και σε χαρτιά και σε σχήματα, γιατί γίνεται πολύ επεξηγηματικό προφανώς, σχεδόν διδακτικό, αφαιρεί όμως από την δυνατότητα και την υποχρέωση τη δική σου να τα περιγράψεις με λόγια, με κινήσεις. Από τον λόγο και... Ναι, άρα εγώ δεν ξέρω κιόλας η εμπειρία, Νίκο, από το... Ναι, σπρώχνει την προσοχή στα αντικείμενα. Επιπλέον, ο ακροατής, ίσως κάποιες φορές την παγίδα, ο ακροατής ίσως να σκέφτεται τι θα κάνει τώρα με το χυμό. Θα κάνει κάτι άλλο με το χυμό, θα τον ξαναχρησιμοποιήσει και ίσως να αφαιρέσει λίγο την προσοχή. Άρα, ναι, εγώ νομίζω καλύτερα να βγαίνω, γιατί μετά αρχίζει και μοιάζει λίγο με PowerPoint presentation. Ναι. Έτσι, οπότε πηγαίνει προς αλλού. Οπότε αφού έχεις την κατανόηση του θέματος, έχεις την άνεση, είσαι εκφραστικός, στέκεσαι πολύ καλά, νομίζω μία δυνατότητα να δοκιμάσεις κάτι ήταν να αφαιρέσεις λίγη επεξήγηση και να τη μεταφέρεις στο λόγο σου και τις κινήσεις σου. Καλή επιτυχία, Χριστόδουλη. Ευχαριστώ πολύ. Ήδη η Αναστασία και ο Ανδρέας είναι εδώ, παρακολουθούν τους κριτές, παίρνουν τα μηνύματα. Ο Ανδρέας που δεν έχει χρησιμοποιήσει καθόλου εργαλεία. Ανδρέα, μου βλέπεις ότι εδώ είχαμε 3, η Αναστασία είχε μόνο 2. Οπότε και εσύ, πάνε μέτρον άριστο όμως. Λοιπόν, προχωρούμε με τον 4ο διαγωνιζόμενό μας, Χρήστος Ξενοφόντος, καθηγητής. Very happy to be here. And my name is Χρήστος Ξενοφόντος. I'm an associate professor of mathematics at the University of Cyprus. And today I'm going to try and convince you, or rather explain to you, why it is we cannot divide by zero. So let's think about division. Division, when we say we want to divide something by something else, we are actually asking the question, how many times does this object fit into the other object? Let's take the example 6 divided by 3. We're asking the question, how many times does 3 fit into 6? Or how many 3s can we fit into 6? Think of the number 6 as a bucket. I guess I should have had a bucket. How many 3s can I put in there to fill up this bucket? Well, we all know, or I should say we should know, that 2 3s are enough to fill up the bucket. Let's take another example. Take 12 divided by 6. 2 6s are enough to fill up the bucket that we call 12. Now, suppose we want to divide by 0. In other words, we want to ask the question, what is 1 divided by 0? Think of 1 as the bucket, and you try and fill it up with zeros. It's not going to fill up, ever. Which is why sometimes mathematicians will refer to the 1 divided by 0 as infinity, or an undefined quantity.
So 1 divided by 0, or any number for that matter, divided by 0, you can never fill up the bucket. On the other hand, if you were to ask the question, what is 0 divided by 1? Bucket, the number 0, try to fit the 1 in there. It's too big. You can't do it. So 0 divided by 1 will give you 0 because 1 is too big. It doesn't fit into 0. But 1 divided by 0, can't do it. No matter how many zeros you put in there, you're never going to fill it up. So this is really the reason why we don't divide by 0. Now, of course, you can say, and I'm sure somebody in here is thinking about it. Maybe one of the judges is thinking about it. What is 0 divided by 0? But you know what? That's the topic of next FameLab. And I got 32 seconds to spare. That's it. Thank you. Ευχαριστούμε, Χρήστο. Πάντως, κύριε Περιστιανή, θέλω να σας πω ότι γι' αυτό δεν επέλεγα ποτέ τα μαθηματικά. Είχαμε μία κόντρα μεταξύ μας, πάντα θυμάστε, στο πτυχίο, γιατί να κάνουμε μαθηματικά στη δημοσιογραφία. Μα γιατί επιβαλόταν να κάνω οικονομικά, να κάνω άλγευρα, να κάνω. Και πάντα είχαμε μία, ξέρεις. Και επιβαλόταν δυστυχώς από το Υπουργείο Παιδείας. Μάλιστα. Όπου γυρίσεις, υπάρχουν τα μαθηματικά. Είτε ευτυχώς είτε δυστυχώς, αν δεν υπάρχει το αυτό μαθηματικό μυαλό. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στον κύριο Τσάκαλο. Για να δούμε πώς έχει δει αυτή την παρουσίαση σήμερα. Εντάξει, είναι προφανές ότι ο Χρήστος είναι χαρισματικός σε αυτό το πεδίο της επικοινωνίας της επιστήμης. Νομίζω ότι συνδύασε πάρα πολύ καλά το περιεχόμενο, τον τρόπο να το μεταδώσει, το χιούμορ, την εκφραστικότητα. Μόνο καλά πράγματα έχω να πω. Θα ήθελα, έτσι, μου έρχεται μια ερώτηση να κάνω. Πώς και διάλεξες ένα θέμα που είναι, δεν θα λέγα εύκολο, γιατί ο τρόπος με τον οποίο, δηλαδή τα πράγματα που μας είπες, νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέροντα και πολύ κατανοητά. Αλλά είναι ένα νόημα, μια έννοια, την οποία προσπαθεί κάποιος να τη μεταφέρει ήδη από τα παιδιά του, ξέρω εγώ, του δημοτικού. Φυσικά, ναι. Άρα, πώς έτσι σου κέντρισε το ενδιαφέρον αυτό το θέμα? Η αλήθεια είναι ότι έψαξα κάτι το οποίο θα μπορούσε ο καθένας να καταλάβει. Δηλαδή, θα μπορούσα φυσικά να διαλέξω κάτι πιο συγκεκριμένο, κάτι πιο συγκεκριμένο στην ερευνητική μου περιοχή κτλ. Αλλά μετά δεν θα καταλάβει κανένας τίποτα. Okay. Λοιπόν, τώρα, αποφάσισα κάτι που είναι πολύ εύκολο, πολύ βασικό, πάρα πολύ βασικό. Και συνήθως οι περισσότεροι, όταν τους ρωτήσεις, ακόμα και αν έχουν περάσει τα μαθήματα των μαθηματικών τους κτλ., θα σου πούν γιατί δεν μπορείς. Ή το χειρότερο απ' όλα είναι εκείνο που σου λένε 0 δια 0 ίσον 1. Και επομένως λέω να επιλέξω αυτό το συγκεκριμένο θέμα, να προσπαθήσω να το εξηγήσω με όσο πιο απλό τρόπο γίνεται. Και πρέπει να παραδεχτώ ότι ο γιος μου είχε να κάνει κάτι με αυτό, διότι ένα από τα ανέκδοτα με τον Τσακ Νόρις είναι αυτό και πάντα με ενοχλούσε. Ότι είναι μηδενικός. Όχι, ότι ο Τσακ Νόρις μπορεί να διαιρέσει το μηδέν. Και γιατί μπορεί ο Τσακ Νόρις, γιατί θα μου μείνει από όλα. Διότι δεν ξέρω αν έχετε δει τα διάφορα ανέκδοτα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ότι ο Τσακ Νόρις κάνει αυτό, ο Τσακ Νόρις κάνει όλα τα κάνει. Όλα τα κάνει. Το λοιπόν, επομένως, ακόμα και αυτό λέει, ο Τσακ Νόρις μπορεί να διαιρέσει. Το ξέρει ο ίδιος. Όχι, αλήθεια είναι ότι ο ίδιος απεχθάνεται τα ανέκδοτα του Τσακ Νόρις που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Ένα σχόλιο σου που είπες τώρα μου δημιούργησε ένα νέο ερώτημα. Ναι. Γιατί μου φάνηκαν πολύ απλά τα προηγούμενα. Μάλιστα. Αλλά ένα σχόλιο ξαφνικά με προβλημάτισε. 9 δια 9 είναι 1, δεν είναι. 7 δια 7 είναι 1, έτσι. Ναι. 4 δια 4 είναι 1. Ναι. Το 0 δια 0, γιατί να μην είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Είναι πολύ ενδιαφέρον ερώτημα και έτσι. Καλά, δεν πειράζει. Να απαντήσω λίγο εδώ για να μην προδώσω το επόμενο FameLab. Λοιπόν, το 0 δια 0 είναι αυτό που καλούμε στα μαθηματικά indeterminate form, που σημαίνει ότι απροσδιόριστη μορφή. Σημαίνει ότι σήμερα το 0 δια 0 μπορεί να είναι 1. Αύριο μπορεί να αποφασίσει να είναι κάτι άλλο. Μετά από 5 λεπτά το 0 δια 0 μπορεί να μην ορίζεται. Δηλαδή, γι' αυτό είναι, εκεί είναι η διαφορά, ότι το 0 δια 0 είναι μια απροσδιόριστη μορφή, όπως υπάρχουν και άλλες, δεν είναι μόνη. Άπειρον δια άπειρον επίσης είναι απροσδιόριστη μορφή. Οπότε, Χρήστο μου. Εδώ για να μιλήσω κι εγώ, μπορεί να είναι 0 συν δια 0 μείον.
αν είναι θετική ποσότητα τίνουσα προς το μηδέν ή αρνητική ποσότητα τίνουσα προς το μηδέν. Ναι. Έτσι, και η ερώτησή σας. Ναι, όχι, η ερώτησή μου δεν είναι. Απλώς προσπαθώ και εγώ να μπω σε αυτό το παιχνίδι. Να πεις τη φωνή πολύ ωραία. Θα σου πρότεινα να έχεις ένα t-shirt που έχει επάνω ένα μηδέν. Νομίζω ότι... Μπράβο. Αν το κοιτάξετε καλά, θα καταλάβετε. Ναι. Μην αφήσεις κένα όμως. Το δικό μου το σχόλιο θα ήταν. Γιατί μηδέν δια μηδέν δεν κάνει ένα. Αυτό είπαμε, είναι το θέμα του επόμενου. Δεν υπάρχει επόμενο. Το punchline μου αυτό. Μου θεωρείς τον Άσο τελικό και ασχολείσαι πάλι με μαθηματικά. Φυσικά. Θα έρθεις με θέμα νέο, μαθηματικά. Μα είναι τόσο ωραίο αυτό το θέμα, δεν γίνεται να το επαναλάβω. Σε συναρπάζει. Ναι, πολύ. Φαίνεται. Λοιπόν. Είναι πάρα πολύ καλός. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Καλή επιτυχία. Εγώ ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στον πέμπτο διαγωνιζόμενό μας, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, φοιτητής. Γεια σας. Γνωρίζατε πως μερικά φυτά ζεσταίνουν τα άθη τους έτσι ώστε να διασπείρουν η μυρωδιά τους. Επίσης, κάποια ζώα, όταν πέφτουν σε χειμερία να αρκεί, κρατάνε το σώμα τους ζεστό με κάποιο παρόμοιο μηχανισμό. Αυτός ο μηχανισμός έχει χρησιμοποιηθεί παλαιότερα σε χημικές δίαιτες. Για να δούμε πίσω από ποια φαινόμενα κρύβονται όλα αυτά. Τα κύτταρα χρειάζονται ενέργεια, η οποία παράγεται κυρίως στα μυτοχόνδρια. Τα μυτοχόνδρια είναι οργανίδια του κυττάρου τα οποία αποτελούνται από δύο μέρη, το εσωτερικό μέρος και το διαμεμβρανικό χώρο. Από το εσωτερικό του μυτοχονδρίου, μετά από πολλές βιοχημικές αντιδράσεις, μεταφέρουν τα πρωτόνια προς το διαμεμβρανικό χώρο. Από εκεί τα πρωτόνια ξαναμεταφέρονται στο εσωτερικό του μυτοχονδρίου, μέσα από αντλίες πρωτονίων, οι οποίες παράγουν ενέργεια με τη μορφή ATP. Η ATP είναι το ενεργειακό νόμισμα του οργανισμού, το οποίο χρησιμοποιείται για να μεταφέρει ενέργεια σε όλες τις βιοχημικές αντιδράσεις. Κάποια μόρια, όπως η 2,4 νητροφενόλη, μπορούν να μεταφέρουν τα πρωτόνια από το διαμεμβρανικό χώρο προς το εσωτερικό του μυτοχονδρίου, χωρίς να περάσουν πρώτα από τις αντλίες πρωτονίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, αντί για παραγωγή χημικής ενέργειας, να παράγεται θερμική ενέργεια. Γι' αυτό τα φυτά και τα ζώα ζεσταίνονται, αλλά αυτό ήταν και ένα από τα προβλήματα που είχε αυτή η ουσία όταν χρησιμοποιήθηκε σε χημικές δίαιτες. Καθώς όταν την πάρουμε σε μεγάλες ποσότητες, μπορεί να προκαλέσει θερμοπληξία. Παρόλο που μπορεί να αποδώσει μικρότερη ενέργεια σε μεγαλύτερο χρόνο. Μικρότερη ενέργεια με μεγαλύτερα καύσιμα. Οπότε κερδίζουμε. Ευχαριστώ. Κωνσταντίνη. Πώς είσαι? Καλά. Πώς νιώθεις? Λίγο αγχωμένος. Είσαι λίγο αγχωμένος. Αφού δεν λιποθύμησες. Ναι. Είχες χρόνο όμως ακόμα. Ναι. Βιάστηκες λίγο. Ναι. Σε έκανε κάτι να νιώσεις άβολα ή... Εγώ θες να φύγω. Το ρολόι. Ναι. Το ρολόι. Φταίει το ρολόι. Θες να φύγω. Όχι. Είναι ο κακός της υπόθεσης αυτής. Ναι. Κοιτάξτε τώρα, για να κάνω εντύπωση στη δόξα. Επειδή μίλησες και για τρυφοσφορική αδενοσύνη, δεν είναι? Ναι. Είδες. Πρέπει να σου πω ότι έχω περάσει ιατρική, απλώς δεν πήγα. Σωστά. Ναι. Τι ήθελα να πω. Νομίζω τα ίδια και με τον άλλο τον μικρούλι, τον φίλο μας, τον Ανδρέα. Ενώ είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά σε ιντριγκάρει και μπαίνει σε μια διαδικασία να το σκεφτείς και να σκεφτείς αυτό το πέρασμα αυτής της δινητριοφενόλης, πώς λέγεται. Και αυτός ο σχετισμός ότι ζεσταίνονται τα φυτά, που εμένα μου κάνει πολύ ωραία, έτσι, έχει μια ποιητική ματιά, ζεσταίνουν τα φυτά, ζεσταίνονται, δηλαδή είναι κάτι διαφορετικό. Όλο αυτό το άγχος σου στερεί την ικανότητα να πατήσεις πάνω σε χιούμορ, σε πράγματα, πρέπει να κινηθείς εκεί μέσα.
Και είναι ένας καλός δρόμος, καμιά φορά, να το δεις και σαν ανέκδοτο αυτό που λες. Δηλαδή, είμαι σίγουρος ότι όταν πεις ανέκδοτο στους φίλους σου, δεν θα είσαι έτοιμος να πέσεις κάτω, αλλά νομίζω ότι μπορείς να το δεις προς εκείνη την κατεύθυνση. Δηλαδή, αγάπησε αυτή την απόσταση που έχεις να διανύσεις της επικοινωνίας με τον απέναντι και θα ηρεμήσεις. Δηλαδή, το ότι κρίνεσαι είναι το τελευταίο πράγμα. Είναι το τι ανάγκη έχεις να μεταδώσεις αυτό που θες να μεταδώσεις. Εξίσου σημαντικό είναι ότι η όλη υπόθεση αυτής της άσκησης, αυτής της διαδικασίας, είναι να εκλακεύσουμε κάτι, να το απλοποιήσουμε. Έτσι. Νομίζω το κύριο σου πρόβλημα που σου δημιούργησε και την ένταση είναι ότι άφησες πάρα πολύ υλικό στο τι θέλεις να πεις, έτσι. Ενώ στην ουσία έπρεπε να πεις τρεις βασικές ιδέες, πολύ απλές. Άκουσες προηγουμένως τον καθηγητή του Πανεπιστημίου ίσως για το μηδέν. Έτσι ήταν τρομερά απλουστευμένη, απλοποιημένη διαδικασία της εξήγησης του. Άφησε το ελάχιστο για να μας πει, για να μείνει στην ουσία. Εδώ επειδή ήθελες να μας πεις πολλά, πνίγηκες. Άρα ο στόχος πρέπει να είναι τρεις βασικές ιδέες, πώς συνδέονται μεταξύ τους, με ένα πολύ απλό τρόπο και παραστατικό. Αυτή είναι η τέχνη. Μια δύσκολη ιδέα να την εξήγησεις με πολύ απλό τρόπο, όχι με δύσκολο τρόπο. Αυτό πρέπει να προσπαθήσεις να κάνεις. Νίκο μου, θα μπορούσε να έφερνε ένα εργαλείο έτσι ως παράδειγμα? Ναι, νομίζω να φέρει ένα εργαλείο, ναι. Καταρχήν, συμφωνήσω με τα σχόλια των υπολείπων. Όντως, υπήρχαν πάρα πολλοί τεχνικοί όροι. Νομίζω ότι αν το δεις λίγο αυτό που είναι ο Αχιλλέας, δηλαδή σαν μια ιστορία που θα πεις στους φίλους σου και όχι σαν μια παρουσίαση που θα κάνεις μπροστά στον καθηγητή σου. Γιατί ούτε εμείς δεν έχουμε ιδέα για το θέμα. Δηλαδή, έναν εξάχρονο, έναν οκτάχρονο θα καταλάβει αυτά. Σκέψου το κάπως έτσι, νομίζω. Αφαίρεσαι πάρα πολλούς τεχνικούς όρους. Ίσως σκέψου να φέρεις κάτι το οποίο θα βοηθήσει τον κόσμο να καταλάβει κάτι πολύπλοκο που λες, για να μην χρειαστεί να το πεις ίσως. Αλλά αφαίρεσαι τους τεχνικούς όρους και χρησιμοποιείς παραδείγματα. Αν θα ήταν ωραίο να έρθεις εδώ πέρα με ένα λουλούδι στο χέρι. Έστω. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι, κυρία Κασανίδου. Όταν βλέπετε ένα τόσο νεαρό άτομο να ασχολείται με τόσο έντονα φαινόμενα, γίνεται κατανοητό στον ακροατή, στον τηλεθεατή, στον παρευρισκόμενο εδώ ή και σε εσάς τους κριτές, γίνεται ενώ πιο πιστευτό το αντικείμενο το οποίο παρουσιάζει από ένα τόσο νεαρό άτομο? Νομίζω ότι τολμά να παρουσιάσει ένα τόσο πολύπλοκο θέμα είναι κάτι πολύ θετικό. Και μπήκες πάρα πολύ δυναμικά και εμένα μου άρεσε αυτό. Μετά σε είδα, κοίταξες το ρολόι και αγχώθηκες. Αυτά που είπαν οι συνάδελφοι εδώ είναι καλό. Δηλαδή, απλοποιείς το και ξέχνα ότι είσαι μπροστά. Είσαι σε ένα φιλικό περιβάλλον, δηλαδή, στο λέω για την επόμενη. Ούτε θα σε κόψουμε από το πτυχίο σου, ούτε κάτι. Κάνε το για το κέφι σου και σκέψου αυτό, πώς θα το λες σε ένα παιδί. Ήταν λίγο πολύπλοκο στο τέλος. Και εκεί αχώθηκες, νομίζω, εσύ περισσότερο, γιατί το κατάλαβες μόνος σου. Λιγότερα πράγματα, για να μην έχεις το χρόνο, το άγχος του χρόνου. Και χωρίς... Κάμε το έτσι, χωρίς να έχεις κάτι. Οπότε, Κωνσταντίνε μου, είσαι πολύ νεαρός, αλλά με ένα εντυπωσιακό, εδώ μια παρουσίαση τόσο εντυπωσιακή, με ένα πολύ καλό, δυνατό θέμα, θα τους ξαφνιάσεις όλους. Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε τώρα με τους υπόλοιπους 5 διαγωνιζόμενους. Έλενα Καμιλάρη, βιολόγος. Απολογούμε. Είναι όμως γεγονός ότι δεν μπορώ να ξεκινήσω τη μέρα μου αν δεν πιω ένα καφεδάκι. Και όχι μόνο εγώ. Το ξέρατε ότι ο καφές είναι το δεύτερο σε κατανάλωση υγρό μετά το πετρέλαιο? Και πως η Κύπρος είναι η 19η χώρα σε κατανάλωση καφέ παγκοσμίως? Ναι, αλλά τι συμβαίνει στον ανθρώπινο οργανισμό τη στιγμή που καταναλώνεται ένα ποτήρι καφέ? 30 με 45 λεπτά μετά από την κατάποση, η καφέινη απορροφάται από το στομάχι. Μέσω της κυκλοφορίας κατανέμεται σε ολόκληρο το σώμα, μεταβολίζεται κυρίως στο σηκώτη και αποβάλλεται με τα ούρα. Μέρος της καταλήγει στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Εκεί συνδέεται με συγκεκριμένους υποδοχείς,
εμποδίζοντας τη σύνδεση της αδενοσίνης. Τι είναι η αδενοσίνη? Είναι μία χημική ουσία που παράγεται από τον εγκέφαλο όταν δεν υπάρχει αρκετή διαθέσιμη ποσότητα οξυγόνου ή γλυκόζης, άρα ενέργειας, στον εγκέφαλο. Δημιουργεί το αίσθημα της κούρασης και της υπνηλίας, ώστε ο εγκέφαλος να μειώσει τη δραστηριότητά του μέχρι τα επίπεδα των ουσιών αυτών να επανέλθουν στο φυσιολογικό. Ταυτόχρονα προκαλεί διαστολή των αιμοφόρων αγκείων, αυξάνοντας τη ροή του αίματος στον εγκέφαλο και τροφοδοτώντας τον με γλυκόζη και οξυγόνο. Η καφεΐνη δεν επιτρέπει στην αδενοσίνη να συνδεθεί στον υποδοχέα της. Ως αποτέλεσμα, το αίσθημα της κούρασης επιβραδύνεται, παράγονται καθαρότερες και γρηγορότερες σκέψεις και επιτελείται καλύτερος συντονισμός του σώματος. Ταυτόχρονα, προκαλείται συστολή των αιμοφόρων αγκείων. Χωρίς όμως να επηρεάζεται η δραστηριότητα του εγκεφάλου, καθώς η καφεΐνη φαίνεται να επηρεάζει τον μεταβολισμό. Η συστολή των αιμοφόρων αγκείων ανακουφίζει από τον πόνο των πονοκεφάλων και των ημικρανιών. Καλό για όσους υποφέρουν. Προκαλεί επίσης απελευθέρωση των ορμονών κορτιζόνη και αδρεναλίνη, οι οποίες προκαλούν ταχυκαρδία, αύξηση της πίεσης, απώλεια των λεπτομηχανικών κινήσεων και αϊπνία. Χρόνια κατανάλωση οδηγεί σε ανοχή του οργανισμού απέναντι στην καφεΐνη. Οι υποδοχείς αδενοσύνης επανενεργοποιούνται με αποτέλεσμα τη διαστολή των αιμοφόρων αγκείων. Η αυξημένη ροή αίματος στον εγκέφαλο προκαλεί ταχυκαρδία, ημικρανίες, κούραση και έντονο άγχος. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, μετά από κατανάλωση ποσών μεγαλύτερων από 2.000 μιλιγκράμμ, προκαλούνται μυϊκή πόνη, ακαμψία μυών, απώλεια όρασης, κατάθλιψη μέχρι και θάνατος. Μια μέτρια κατανάλωση όμως της τάξης των 100 με 400 μιλιγκράμμ δεν κάνει κανένα απολύτως πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν απλά μην το παρακάνετε. Καφεδάκι. Στην υγειά σου. Σπούδασες στην Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό και ο καφές. Γι' αυτό και. Καταναλώνεις συχνά πολλούς. Δυστυχώς καταναλώνω. Νιώθεις καλά? Ναι, ευτυχώς νιώθω καλά. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει, ναι. Αλλά η κοινωνικότητα ανεβαίνει. Κοινωνικότητα. Ναι, με ένα καφεδάκι, και καφές, δηλαδή, απλά. Εδώ είναι οι φίλες σου, οπότε αμέσως μετά αντιλαμβάνομαι θα πάτε στο καφεδάκι. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, εδώ θα ρωτήσω τον κύριο Περιστιάνη πώς έχει δει την παρουσίαση της Έλενας. Καταρχάς, να πω ότι πίνω και εγώ πολύ καφέ, ότι είναι πάρα πολύ ενημερωτική παρουσίαση. Νομίζω ότι έκανες ένα καλό συνδυασμό των παραστάσεων του σώματος, της γλώσσας του σώματος, του λόγου. Ήταν πολύ καλός ο συνδυασμός και των τριών. Το γεγονός ότι μπόρεσες να μας εξηγήσεις και λεπτομέρειες με το να πας στον εγκέφαλο, να δείξεις τη σχέση στο σώμα του ανθρώπου και πώς επηρεάζονται τα όργανα αφού χρησιμοποιήσουμε τον καφέ. Νομίζω όλα αυτά ήταν πάρα πολύ καλά. Εγώ το μόνο σχόλιο που θα έβλεπα, το οποίο μπορεί να το προσέξεις λίγο, είναι ίσως κάπως περισσότερο υποκριτική διάθεση από θα χρειαζόταν. Ελαφρώς πιο κάτω θα έλεγα. Να μην πάμε προς το overacting. Έτσι. Γιατί καμιά φορά εκείνο μπορεί από μόνο του να τραβήξει την προσοχή, ενώ έχει όλα τα στοιχεία για να πάρει την προσοχή που αρμόζει το ίδιο το θέμα. Το ίδιο το θέμα και ο τρόπος που προσπαθά να το εξηγήσει. Νομίζω εκεί, αν δώσει λίγη περισσότερη προσοχή, θα είναι ακόμα πιο καλή παρουσίαση. Ωραία, ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Περιστιάνη. Δηλαδή, επιλέγουμε πολλές φορές που θα είμαστε εμφατικοί στα εκφραστικά μας μέσα, ούτως ώστε και να αποκτήσει αξία αυτό και να υπάρχει και ένα ανάγλυφο μέσα στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε. Διότι αν είναι, ο κ. Χριστιανός το είπε, over όλο, δεν θα έχει αυτή την κλιμάκωση. Δηλαδή, θέλει δηλαδή ναι. Να επιλέξεις το σημείο που θα ανέβεις σε έκφραση και το σημείο που θα κατέβεις. Ναι, με λιγότερη φιδό αυτό. Δηλαδή να έχει, ναι. Να έχει ένα μέτρο αυτό το πράγμα. Είναι ένα παράξενο, νομίζω, γεγονός, ότι συνδυάζεις και τα δύο. Είχες την απλότητα,
αλλά είχες και εκείνο το περισσότερο από ό,τι έπρεπε, έτσι. Θα λέγω ότι αυτό φαίνεται ακόμα και στον ντύσιμο σου. Πολύ απλό από τη μια, έτσι, μονόχρωμο, μαύρο, που δεν τραβάει προσοχή, αλλά κάποια άλλα στοιχεία τραβούν αμέσως την προσοχή, ακριβώς επειδή είναι απλό το υπόλοιπο. Αυτό νομίζω πρέπει να το προσέξεις λίγο. Από επιστημονικής πλευράς, Νίκο. Νομίζω από επιστημονικής πλευράς ήταν, υπήρχε όλη η πληροφορία, με πολύ ακρίβεια. Εγώ θα έλεγα, θα συμφωνήσω με τα σχόλια του ίσως της υπερεκφραστικότητας σε κάποια σημεία. Ίσως να ήθελες να επιλέξεις που τονίζεις κάποια πράγματα για να κρατήσεις την προσοχή. Αλλά θα έλεγα, ίσως θα μπορούσες, μια εισήγηση θα ήταν να ξεκινήσεις ίσως με ένα παράδειγμα, δηλαδή μια ερώτηση, να ρωτήσεις γιατί καταφέρνουμε κάτι ή γιατί κάποιες φορές θυμόμαστε κάτι περισσότερο από κάτι άλλο, γιατί κάποιες φορές καθώς οδηγούμε μπορούμε να προσέξουμε ένα ποδηλάτι ή κάποιες φορές μας αποφεύγει και στο τέλος να απαντήσεις αυτό το πράγμα μέσα από αυτή τη διαδικασία. Απέφυγε ίσως λίγο την υπερβολική λεπτομέρεια στους όρους κλπ. Νομίζω αυτό είναι μια παγίδα. Χρειάζεται να είσαι ακριβής, αλλά απ' την άλλη όχι πολύ λεπτομέρεια. Άρα εγώ θα αφαιρούσα λίγη λεπτομέρεια ίσως. Ωραία. Μικρά σχόλια όμως, γενικά ήταν εξαιρετική η παρουσία. Πολύ ωραίο το θέμα σου. Εδώ είναι και η Μυρτάνη Πιερή, η οποία έλαβε μέρος στον πρώτο διαγωνισμό. Πανκύπρια κέρδισε το πρώτο βραβείο. Πήγε και στην Αγγλία μετά, πήρε και εκεί το παγκόσμιο. Είναι βιολόγος, ερευνήτρια. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σε έχουμε ξανά μαζί μας, Μυρτάνη. Και μπορείς να λάβεις μέρος και ξανά, όποτε θες. Χαρά μας. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Εγώ ευχαριστώ. Και στην υγειά σου. Επίσης. Συνεχίζουμε τον 7ο διαγωνιζόμενό μας. Ιωάννα Στεφανή, φοιτήτρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί υπάρχουν τόσα πολλά είδη ζώων ή φυτών ή γενικότερα βακτηρίων, μυκήτων, ιών και τόσο μεγάλος πλούτος ζωής? Ή ακόμη, γιατί η φάλαινα κολυμπάει καλύτερα από εμάς, τα τζάκουαρ τρέχουν γρηγορότερα και τα πουλιά πετάνε? Προσωπικά, πολλές φορές. Και όσο και αν δεν φαίνεται εξ αρχής, η απάντηση είναι η ίδια. Η εξέλιξη. Αυτή η αόρατη δύναμη, που χωρίς να έχει απότερο σκοπό, έχει καθορίσει, καθορίζει και θα καθορίζει τη μοίρα όλων των ζωντανών οργανισμών. Γι' αυτό δεν θα μπορούσαμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα, παρά μόνο σκεφτόμενοι τη δαρβινική θεωρία της εξέλιξης. Δικαιολογημένα, λοιπόν, θυμόμαστε τα λόγια του Θεοδόσιου Στοψχάνσκι, ότι τίποτα στη βιολογία δεν έχει νόημα, εάν δεν το δούμε υπό το φως της εξέλιξης. Πόσο εύκολα, όμως, μπορούμε να το αντιληφθούμε αυτό? Τα περισσότερα προβλήματα στη βιολογία βρίσκουν απαντήσεις, εάν τα σκεφτούμε, με βάση τη θεωρία της εξέλιξης. Ωστόσο, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε κάτι πολύ οικείο σε εμάς να έχει επίσης ομοιότητες με τις βασικές αρχές της εξέλιξης. Με μία δόση φαντασίας, για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε την εξέλιξη μέσα από ένα βίντεο παιχνίδι. Ναι, θα μπορούσαμε. Εξηγώ αμέσως. Αν αναλογιστούμε ένα περιβάλλον, ένα βίντεο παιχνίδι από τα κλασικά, το οποίο αποτελεί ένα περιβάλλον όπου ο παίκτης ή ας τον πούμε ο οργανισμός προσπαθεί να διατηρηθεί στο παιχνίδι, δηλαδή ζωντανός. Ο παίκτης αυτός ξεκινάει με πολύ λίγες ικανότητες ή σχεδόν ελάχιστες, οι οποίες μπορεί να αυξάνονται σταδιακά μέσω δυνατοτήτων που αποκτά. Επίσης, μπορεί να αντιγράφεται ή να αναπαράγεται, οπότε, έστω και αν αυτός χαθεί, θα υπάρχουν τα αντίγραφα ή η απογονή του. Ποιες είναι όμως οι δυσκολίες του παιχνιδιού? Τα στάδια και οι πίστες, δηλαδή οι περιβαλλοντολογικές καταστάσεις, δεν είναι σταθερές. Επίσης, οι νέοι οργανισμοί, οι παίκτες που δημιουργούνται, μπορεί να παραμένουν σύμμαχοι, οπότε είναι στο ίδιο είδος, ή αντίπαλοι, οπότε αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα του παιχνιδιού. Συνεπώς, οι πιο επιτυχημένοι παίκτες ή οργανισμοί θα είναι αυτοί που κατάφεραν να διατηρηθούν στο παιχνίδι μέσω των τυχαίων δυνατοτήτων που πήραν, είτε αυτοί είτε οι απόγονοί τους. Δηλαδή, στην πραγματική ζωή, αυτοί που κατάφεραν να προστατευθούν με τρίχωμα, εξωσκελετό ή φτερά, όταν η ζωή προχώρησε από τη θάλασσα και στη ξηρά, ή κατάφεραν να βελτιώσουν την ικανότητά τους στο κολύμπι για να εδραιωθούν στο υδατικό περιβάλλον.
Γι' αυτό, την επόμενη φορά που θα αναρωτηθούμε γιατί η φάλαινα κολυμπάει καλύτερα από εμάς, ας έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας πως ο δικός της πρόγονος είχε καταφέρει να αντιμετωπίσει διαφορετικές καταστάσεις μέσω της ικανότητας να κολυμπάει, πράγμα που, εφόσον ο δικός μας πρόγονος είχε καταφέρει να αντιμετωπίσει άλλο περιβάλλον, δεν του ήταν τόσο απαραίτητο. Μπράβο, Ιωάννα. Ήσουν ακριβώς το χρόνο σου. Νιώθεις όμορφα. Ναι, χαρά. Ήταν πολύ ωραίο το θέμα σου. Μας άρεσε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Άλλη μια όμορφη παρουσίαση και παρουσίαση. Ευχαριστώ. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς βλέπεις τον εαυτό σου στην εξέλιξη που μας έχεις τώρα παρουσιάσει μελλοντικά, σε 5-10 χρόνια. Πού βλέπεις να είσαι? Όπως είπαμε, η εξέλιξη δεν έχει απότερο σκοπό, οπότε καθορίζει και θα καθορίζει. Οπότε εγώ δεν μπορώ να ξέρω. Από το περιβάλλον. Ναι, από το περιβάλλον. Ωραία. Λοιπόν, να δώσω το λόγο στην κυρία Κασιανίδου. Γεια σου, συγχαρητήρια, πολύ ωραία. Παρολίγο και εσένα να σε παρασύρει το άγχος σου. Αυτό θα πρέπει να το ελέγξεις την άλλη φορά. Απλώς έτσι είναι πιο εύκολο να συνεπάρεις το ακροατήριο όταν δεν νιώθει. Γιατί ναι. Μετά το μεταδίδεις και σε εμάς και έχουμε την ανησυχία. Ήταν πολύ ωραίο το θέμα. Και είναι και πολύ έξυπνος ο τρόπος που αποφάσισες να το παρουσιάσεις με τα video games, διότι τουλάχιστον για τη νέα γενιά είναι το πιο άμεσο θέμα. Ίσως θα έπρεπε λίγο περισσότερο στο σημείο της επιβίωσης και για το τι έχεις και τι κερδίζεις και ότι επιβιώνεις. Ναι, αλλά είχαμε 3 λεπτά. Ίσως να αφαιρέσεις λίγο από τα άλλα, ναι. Για να το κάνεις πιο ξεκάθαρο. Διότι είναι αυτό ο αγώνας της επιβίωσης. Το οποίο είναι αυτό το προσπαθείς να κάνεις στο video game ακριβώς. Άρα ήταν πολύ έξυπνος ο τρόπος που αποφάσισες να το παρουσιάσεις. Και με τους απογόνους και με όλα αυτά. Ίσως τα υπόλοιπα να τα μείωνες λίγο. Το παράδειγμα με τη φάλαινα δεν χρειάζονταν όλα. Είναι καθαρό. Αλλά αν έδινε συνέμφαση στον αυτόν τον αγώνα της επιβίωσης και στο video game για να το απλοποιήσεις περισσότερο, νομίζω θα ήταν λίγο καλύτερο. Απλά για να. Δεν ήθελα να ξεφύγει και να φανεί ότι έχει και η εξέλιξη κάποια στρατηγική όπως έχουν τα βίντεο παιχνίδια. Η εξέλιξη δεν έχει κάποια στρατηγική, οπότε δεν ήθελα να ξεφύγω σε αυτό το θέμα. Ιωάννα. Ναι. Με δεδομένο το ότι η εξέλιξη είναι μια σταδιακή αλλαγή στη δομή, στη φυσιολογία του οργανισμού. Ναι. Ίσως να μπορούσες να έφερνες κάποια σχέδια γράμματα ή να κουβαλούσες κάτι μαζί σου που να έδειχνε πώς το περιβάλλον καθορίζει, πώς αλλάζει η δομή και η φυσιολογία του οργανισμού. Ναι, θα ήταν ωραίο. Εντάξει, ναι. Σκέψου το κατά πόσο. Ναι, απλά θεώρησα ότι το έδωσα μέσω από το τρίχωμα των ισοσκελετών και τα φτερά. Ήσουν πάρα πολύ καλή. Συμφωνώ πολύ με την κυρία Κασιανίδου. Εκπληκτικό αυτό με το video game. Εγώ ξέρω γιατί. Γιατί όλο το βράδυ παίζεις. Ναι. Έχει ένα βιβλίο που διάβασα πιο μικρός. Έχει τίτλο «Υπερφύση» στα ελληνικά. Είναι ενός βιολόγου, Lyle Watson, κάπως έτσι λέγεται. Και μάλιστα το προλόγησε σε ένα ελληνικό νησί, νομίζω, στην Πάρο. Όπου μέσα μπορείς να βρεις πολλά θέματα για το FameLab, όπως το γιατί οι τρυποκάριδοι έχουν μύτη. Και πιστεύω ότι και κομμάτι της εξέλιξης μεταδίδεται τηλεπαθητικά. Δηλαδή, έλεγε μέσα, ας πούμε, ότι ο τρυποκάριδος, κάποιος από όλους τρυποκάριδους, εκνευρισμένος επειδή τα σκουλίκια μπήκαν πιο μέσα στο φλοιό του δέντρου, λόγω του ότι ο άνθρωπος άρχισε να εγκαθίσταται δίπλα στα δάση, χτύπησε δυνατά τη μύτη του για να βρει σκουλίκι. Και τούτο τον ανάγκασε μετά σιγά-σιγά, το μετέδωσε και στους άλλους και τους είπε: «Ξέρετε, χτυπάτε και εσείς τη μύτη σας, διότι είναι πιο μέσα τα σκουλίκια και σιγά-σιγά μεγάλωσε και η μύτη τους». Άμα θέλετε να το εξηγήσω ή να σας το πω. Είναι λόγω ότι ο συγκεκριμένος τρυποκάριδος πήρε το γονίδιο αυτό, το οποίο του έδωσε τη δυνατότητα να χτυπήσει. Οπότε αυτός επιβίωσε και έδωσε περισσότερους απογόνους, οι οποίοι απόγονοι συνέχιζαν να χτυπάνε. Διαβασμένοι. Είστε μελετημένοι. Να ρωτήσω κάτι, Ιωάννα μου. Ναι. Ο Σούπερ Μάριο θα μπορούσε να επιβιώσει σε αυτή την εξέλιξη? Το Σούπερ Μάριο είχα στο μυαλό μου. Τον είχε στο μυαλό. Αλλά μπορεί να επιβιώσει σε αυτή την εξέλιξη του περιβάλλοντος? Γιατί νομίζω ότι είναι ένα ανθρωπάκι, πάει, αλλά δεν έχει ούτε την διείσδυση σε θάλασσα, ούτε τα φτερά, ούτε. Ναι, άμα μάθει να κολυμπάει, θα μπορούσε να επιβιώνει στο. Πρέπει να βρει την πριγκίπισσα για να αναπαραχθεί. Ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα. Καλή επιτυχία.
8ος διαγωνιζόμενος, Mark Schrur, ερευνητής. Okay. Hi. I'm sure every one of you have been on a trip to Trudos, and if you haven't, I really recommend it because it's a very nice drive, it's beautiful scenery, and there's also the fact that Trudos is very, very special. The reason it's special is because it's an intact piece of oceanic crust that got pushed out of the ocean 70 million years ago. And we call this an ophiolite, and the reason I'm mentioning this is that it's the basis of my topic. Now, the soil that forms now, because it's the base of my topic, because when geology breaks down, you get soil that forms, and with the soil that forms from an ophiolite is very, very special. It's called the serpentine soil, and it's very tricky because it has very little nutrients for plants to grow and feed off of. And it's also very, very full of heavy metals. I don't mean the music, I mean things like copper and iron and things like that. And the thing with these heavy metals is that they are mutagenic. They cause more mutations to form in the animals living around them. And what this means is that the plants and animals are living next to Trudos or on Trudos are living in an environment that's toxic to them. Now, But the thing is, you don't actually see plants and animals dying off in mass on Trudos because they have tolerances to them. But you can actually see the effect of heavy metals if you look at the evolution of the organisms on Trudos. Then to demonstrate this, we're going to go all the way to California, to the United States. 1.5% of California is covered in serpentine soil. But in that tiny, tiny patch of land, way over half of the endemic species of all of California live in that tiny 1.5%. And if you look at Cyprus, we have the exact same distribution. The endemic plants of Cyprus, most of them are concentrated on Trudos. And the reason for this is because of these heavy metals, because by increasing the amount of mutations, they make evolution proceed much faster, and which leads to the formation of new species directly on Trudos. And so these heavy metals, by increasing the genetic diversity, they increase the biodiversity. And this, we know this happens because of studies done in the lab and on natural wild experiments. And I just wanted to tell you about this because, you know, you see in nature documentaries, they take you to the Amazon, to Southeast Asia, to Antarctica, and there's really interesting biological phenomena, natural phenomena happening right here outside our doorstep, and all we need to do is just go outside and look. Thank you very much. Mark, do you speak Greek? Yeah, I can. You can? Yeah, πόσο δύσκολο ήταν για σένα σήμερα να παρουσιάσεις αυτό το θέμα ενώπιον του κοινού και των Κρήτων. Can I speak in English? Yes, sure. it's an interesting thing because I work on this topic, but as you saw, I kind of forgot a lot of things when I came up here. But yeah, it's a topic that's very close to me because I've been working on this for the past 3-4 years. So you are familiar with toxics and geology. Κυρία Κασανίδου. Thank you very much. I found fascinating your subject. Thank you. Trudos is extraordinary in many respects. I didn't realize that it also affected the biodiversity. And that's really extraordinary. I'm glad I know this now. And it was very clear the way you said it. It would be interesting. Trudos is such a focus for everything. Maybe this will be a reason to bring other people as well because of this. And it is interesting to see how something that you would think is a negative, the heavy metals and the pollution from the geology, really results in a positive thing. And maybe this is something you could emphasize because we all think of heavy metals and we think of really bad things. But maybe this is a positive. Because many of these indigenous species are also very beautiful. And you have to emphasize that
there are natural hazards everywhere, environmental ones. They're natural and they're part of our ecosystem, and you know, they're not, they can't be negative, so we have to study them. And if they lead to more biodiversity or less biodiversity, doesn't matter. It's, you know, it's all part of nature. Κύριε Τσάκαλ, εσείς πώς είδατε αυτή την παρουσίαση? It was a very interesting presentation, first of all, because you are a foreigner, and so you are maybe the first person talking about a topic that is so Cypriot. Yeah. So, by the way, there is a show in the past created by National Geographic, I think, about Troodos. Oh, so right. This is a very interesting. Yes. Where do you work? I work at an environmental research center here in Nicosia. It's called Enalia Physis. And okay. Yeah, I'm their local entomologist. I study the insects and the spiders of Cyprus, and that's why I focus so much on Troodos. Okay, congratulations. Yeah. Thank you. Okay, Mark. Yeah. Thank you very much. Thank you. Πλησιάζουμε, πάμε στον ένατο διαγωνιζόμενό μας, ο Ρέστης Μαραγκός, ερευνητής. Hello everyone. I'd like you to imagine this scenario. We're in Cyprus and it's summertime and we enter our local grocery store. We are on a mission though. We are determined to pick and bring home the crunchiest, crispiest and sweetest watermelon. Now, we're faced with several choices, and none of them says, stop, I'm the one, I'm perfect. So, what do? We pick up the watermelon, and we give it a good slap, okay? So, now, of course, we expect to hear a sound that will confirm the quality of the fruit. Now, this type of test is based on folk wisdom, and it's highly experiential. And we are, sorry. Okay. But, however, it contains the basic ingredients of a non-destructive evaluation test, which are, there are certain criteria that have to be met, first of all. And then we'd like to obtain this information without destroying the material or the fruit. And the third is based on a sound scientific principle. Now, the principle in this case is the propagation of vibrations in the fruit. So by slapping the fruit, of course, we create a vibration at the surface, and then that vibration travels through the fruit. Part of it gets reflected and travels through the air and to our ear. Now, the amplitude and the frequency of that sound contains information about physical quantities such as the density or the resistance to deformation. Now, those in turn are related to factors like sweetness and crispness and crunchiness. And if we determine those quantities, then we are able to then make a judgment on our decision. Nowadays, of course, non-destructive evaluation has turned into a very scientific field and enjoys applications such as detection of cracks in aircraft wings, monitoring pregnancy progress, or even detecting plaque in heart arteries. So next time we go to the market and slab a watermelon, remember that you're doing science. Okay, thanks. Λοιπόν, Ορέστη, δηλαδή αν κέρδιζες το διαγωνισμό και πήγαινες και στην Αγγλία, θα έπαιρνες ένα τέτοιο μαζί? Μάλλον, ναι, και ίσως να είναι και η εποχή που ταιριάζει. Ιούνιος-Ιούλιος εκεί είναι που θα έχουμε και τα πρώτα. Νιώθεις όμορφα? Ναι, νιώθω τώρα που τελείωσα, ναι, νιώθω πολλά ωραία. Οπότε θα σου δώσουμε το δικαίωμα να πας και να ξαναεπιστρέψεις. Πώς θα είναι η δεύτερη φορά? Νομίζω θα είναι καλύτερη. Οπότε αν κάνεις και το masterclass, την επόμενη φορά θα είσαι... Θα είμαι τελείως. Δεν θα διστάσεις σε τίποτε. Θα φέρεις εδώ και τα παραδείγματα, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Κωνσταντίνου, αν χρειάζεται κάτι.
Ναι, νομίζω, συγχαρητήρια. Μου άρεσε η παρουσίασή σου. Μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που συνδυάσες έναν έτσι πολύ γνωστό φαινόμενο, κάτι που κάνουμε όλοι για να εξηγήσεις έναν επιστημονικό φαινόμενο. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίος τρόπος να κατανοήσει ο κόσμος το επιστημονικό φαινόμενο. Πώς νομίζεις ότι θα μπορούσες να βελτιωθείς, τι θα έκανες εσύ για να βελτιωθείς? Για να βελτιωθώ. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα πρέπει να προετοιμάσω το script μου, νομίζω, καλύτερα για το... Και επίσης νομίζω έναν καρπούζι θα ήταν ότι έπρεπε να έχω ένα prop μαζί μου για να δείξω ίσως πιο παραστατικά το... Και να μας δώσεις στο τέλος να δοκιμάσουμε. Στο τέλος να το κόψουμε, να δούμε αν είναι καλό ή όριμος. Έτσι είναι. Ναι. Είναι το θέμα σου, μελετάς, ασχολείσαι. Στο Πανεπιστήμιο είχα κάνει ακουστική μικροσκοπία, βασικά, που είναι μια μέθοδος μη καταστροφικού έλεγχου των υλικών. Εντάξει. Ωραία, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Εγώ θέλω να πω στον Ωραία. Ήταν πάρα πολύ καλή η κουβέντα που μας έκανες εδώ. Αυτό που θα ήθελα να σου πω είναι, αν μπορούσα να παρακολουθήσεις τον εαυτό σου από τη στιγμή που τέλειωσε η παρουσίασή σου και τη στιγμή που άρχισες να μιλάς και να εκπέμπεις και να επικοινωνείς με εμάς εδώ κάτω, πόσο διαφορετικός ήταν ο ήχος σου, η αναπνοή σου και ο τρόπος με τον οποίο κατέβαινες. Αν το δεις σε βίντεο αυτό το πράγμα, μπορείς να καταλάβεις τι μπορείς να κάνεις για την παρουσίασή σου. Δηλαδή, να είσαι εσύ ο ίδιος. Δεν είμαστε κάτι άλλο. Δεν αναπνέουμε διαφορετικά. Ξαφνικά, γιατί τι είναι αυτό που μας κάνει να πάρουμε μισές αναπνοές? Νομίζω ότι δεν μπορώ να σου το πω καλύτερα. Δηλαδή, αν παρακολουθείς τον εαυτό σου, καταρχήν έχεις καταπληκτική φωνή, έχει μια καθαρότητα ο λόγος σου που φτάνει κάτω, ιδίως όταν μιλούσες σε εμάς, πολύ πιο διαφορετικό. Ναι, να είσαι καλά. Και κάπως έτσι ηθοποιός, δεν ξέρω αν έχετε δει καθόλου την Πομπία στο τέλος, τώρα αυτές τις μέρες παίζει. Έχει ένα ηθοποιό έτσι, μαλλί έτσι, ένας Κέλτης, ένας έτσι, αν δεν το έχετε δει, πηγαίνετε. Μπορείς να αλλάξεις και τον τίτλο, δηλαδή, βέβαια, της παρουσίασής σου, το «Καρπούζι με χτύπημα και μικροακουστική ή με μαχαίρι». Είναι πιο εντυπωσιακό. Εγώ θα πρόσθετα κάτι εδώ. Ναι. Θα ήταν πιο, νομίζω, εύκολο να παρουσιάσεις το θέμα σου αν έβαζες ακόμα ένα-δύο αντικείμενα μέσα, δύο σημεία που ήταν πιο παραστατικά. Για παράδειγμα, ακριβώς μίλησες για το γεγονός ότι όταν θέλουμε να εξετάσουμε κάτι, μια από τις αρχές είναι να μην το καταστρέψουμε. Έτσι. Και μόλις αναφέρθηκε ήδη ότι ένας τρόπος που δοκιμάζουμε το καρπούζι είναι με το να το σχίσουμε, να πάρουμε είτε ένα τρίγωνο για να δούμε μέσα αν είναι κόκκινο, ή να το κόψουμε πάλι για να δούμε το χρώμα του. Καταλάβω. Άρα, απλώς και μόνο με το να κάνεις αυτή την αντιδιαστολή με το χτύπημα, στο οποίο δεν καταστρέφουμε το καρπούζι, αλλά απλώς χρησιμοποιούμε την εξοικείωση με τον ήχο. Επίσης, θα μπορούσα ακριβώς να σχολιάσεις, πιο δύσκολο είναι βέβαια, πιο εύκολο να χτυπούσες δύο καρπούζια διαφορετικά για να δούμε, για να ακούσουμε τη διαφορά στον ήχο, ή δύο άλλα αντικείμενα στο κάτω-κάτω που θα εκπροσωπούσαν τα καρπούζια στη θεωρία. Αλλά τουλάχιστον αναφερθείς, αν μη τι άλλο, στο ότι αν είναι ένα καρπούζι που είναι άγουρο, έχει συνήθως αυτόν τον ήχο. Μάλιστα. Αν είναι πιο όριμο, επειδή έχει πιο πολύ κενό πιθανώς, έχει ένα πιο διαφοροποιημένο ήχο και ούτω καθεξής. Δηλαδή, τα λεγόμενα props, κάποια σημεία μέσα στην ομιλία σου, στα οποία να κρεμάσεις την παρουσίαση, να σου το κάνει πιο εύκολο. Ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε, και εμένα, ήταν πάρα πολύ ωραία η παρουσίαση και νομίζω με την εγκυμοσύνη είναι το καλό το σημείο, γιατί εκεί προφανώς δεν μπορείς να κάνεις κάτι, να πάρεις το δείγμα. Ναι. Και εκεί είναι οι περισσότεροι από εμάς, άνδρες και γυναίκες, γιατί συνήθως οι άνδρες πάνε μαζί με τις συζύγους τους, αντιλαμβάνονται πόσο σημαντικό είναι υπέρηχοι για να δουν τι υπάρχει. Και αυτό είναι. Εμένα εκείνο με άγγιξε πολύ. Εκεί ακούεται άλλο πράγμα, Λίνα. Το τακ-τακ. Καλά, και εκείνο σίγουρα, αλλά η εικόνα που σου δίνει, ένας τρόπος να δεις κάτι χωρίς να το καταστρέψεις. Για τα καρπούζια, εγώ αυτό που ήξερα, Ορέστη μου, είναι στην άκρη το χρώμα. Εκεί που κόβεται, δηλαδή εκεί όταν οριμάσει και είναι όριμο, είναι πιο, δεν είναι τόσο πράσινο, έντονο. Ναι. Ασπρίζει. Αυτό είναι που ήξερα.
Εφαρμογή υπερήχων στα καρπούζια, λέμε. Ναι, μια νέα ανακάλυψη για την Κύπρο. Όταν σκεφτούμε να έρθουν τα επόμενα την παρουσίαση ακριβώ, λέω ότι μπορεί να είναι καλή ιδέα του για περαιτέρω έρευνα στο τέλο. Ναι, έλεγχο ποιότητα. Ακριβώ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Τελευταίο μα διαγωνιζόμενο, Βίκεν Τσαβιτιάν, δάσκαλο φυσική. It's not that I'm smarter, I just stay over problems longer. This is the famous quote of Einstein, and it has been part of my daily thinking method, where when something happens, I want to stay with any problem longer so that we see if something else happens, fun, you know. Now, most people, they think that Archimedes' law only happens for inside an ocean, water. They have no idea that it also happens in the atmospheric ocean that we are all in. All of you are sitting here, don't diet today. You can all eat from me and Archimedes himself. You weigh 50 grams less, actually. I myself weigh 100 grams less. My wife says, why didn't you lose any weight? I said, I don't need it. I said, I already lost 100 grams. I said, how? Thanks to Archimedes. Archimedes' buoyancy laws like presses you up, and you are because you are in the atmospheric air, it pushes you up, and the same way you feel in the ocean, like you feel lighter, you can carry somebody, you know. Now, how do we relate to this balloon? You know, I'm a father, I have my two kids, and they saw this in a festival, said, can we buy one? That was actually a shark. I got this Varta balloon today, you know, the monkey. And so they lift it. You know, what can you do with the helium balloon besides doing up and down? And they were enjoying like for a couple of hours, and afterwards they gave up, it went to the ceiling. And it came one day, they saw that they were fighting with each other. I said, don't fight, let's see, don't burst it. I want to see what will happen, the Einstein's quote, like to stay over problems longer, you know. So because it's helium, and yes, you know, helium is the second lightest element and the most abundant element in the universe, it eventually, the seam is very, however much it's tight it is, it leaks because it's the smallest molecule, and it starts leaking. And when it leaks, you know what will happen. It starts like coming down slowly, and this is what I wanted to see. It has become equal to the density of air. And you know, in Cyprus, we have a lot of nice windows that are giving the drafts. And you could see like this Varta balloon like roaming in our house very nicely like this, going around wherever he wants. It was already like airborne automatic pilot, as they say, you know. So one day we slept and it was like 2 a.m. in the morning. I have a very strange sleep pattern. And suddenly I opened my eyes. We saw that my wife was scared. And this Varta balloon was on the top of my wife. And they said, Vicky, how did this come here? I said, it's roaming, it's Archimedes. So next time when you go to the ocean or today, don't save to eat a Kit Kat. You can eat a Kit Kat, there is no problem. Thank you very much. Vicky, you finished earlier. Huh? 12 seconds earlier? Yeah. Okay, well, it means I'm trained, you know. Kire Tsakal. Okay, Vicken is a very experienced fame labber. I mean, I think it's the best performance that you have ever given since the beginning. Really? Because really you were very relaxed and very, and you said a story. Mm. So, you remember him in the first time? Goes down. Yeah. I remember. So I think that you have combined very well scientific phenomenon with everyday life and with humor. Yeah. I think really it was very, very interesting. Because I start my science comedy show. This is part of the comedy show, that's why. So it's already tested, tested. Because we have a few hundred experiments with helium, so this is like one of them with my kids, you know, that's how I... Who chose this? Monkey? Your son? No, I chose. The first time I chose. Always they choose, but today I chose. Okay. I prefer Varta. I prefer the shark. The Bobs Fugarakis. Avka. Yes. Anybody else? Nikos? I like the content, and it was really fun to watch. Really nice and easy to understand everything. Maybe you could just use your ability to be expressive a bit more and make up a story. That will make it even better, I think. Yeah?
Okay, we can satisfy yourself. If you are satisfied. Yeah, they asked me, what's the worst thing can happen on stage? I said, I will see Doxa again next year. Thank you, Viken. Thank you very much. Thank you very much. Have a good luck. Ένα θερμό χειροκρότημα για όλους τους διαγωνιζόμενους μας, τους οποίους ευχαριστούμε για τη συμμετοχή τους και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία. Αγαπητοί υποψήφοι, κυρίες και κύριοι, η διαδικασία των προκριματικών του διαγωνισμού FameLab Κύπρου 2014 έχει ολοκληρωθεί. Οι κριτές μας θα αποσυρθούν τώρα ώστε να αποφασίσουν για τα άτομα που θα περάσουν στον τελικό. Σε αυτό το σημείο θα περάσουμε και εμείς ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο για να ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα. Ευχόμαστε σε όλους καλή επιτυχία. Επιστροφή λοιπόν στο τελευταίο μέρος του διαγωνισμού FameLab Κύπρου 2014. Πολύ σημαντικά αυτά που θα ανακοινωθούν σε λίγο. Κοινό ανακοινωθέν. Έξοδος από το μνημόνιο. Τι άραγε να είναι αυτά. Αποσύρθηκαν τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής. Ήρθαν και έχουν πολύ σημαντικά θέματα να μας ανακοινώσουν. Λοιπόν, μεταξύ αυτών και τα ονόματα των παιδιών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό μας. Να ρωτήσω, κύριε Περιστιανή, πόσο δύσκολο ήταν. Σας προβλημάτισε κάτι? Αποφασίσαμε για κούρεμα. Για κούρεμα. Όχι, αποφασίσαμε να μην κουρέψουμε. Βρήκαμε όλα τα παιδιά καλά, έστω και με τις αδυναμίες τους. Νομίζουμε ότι όλα αξίζουν να προχωρήσουν στην διαδικασία. Νομίζουμε θα μάθουν μέσα από το εργαστήρι που θα γίνει στη συνέχεια για καλύτερη επικοινωνία, θα μάθουν και είμαστε σίγουροι ότι στον τελικό θα έχουν ένα πολύ καλύτερο εαυτό να μας δείξουν. Άρα δεν κάναμε κούρεμα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και κάτι θετικό. Αχιλέα. Συμφωνώ. Ναι, συμφωνώ με τον προαναλύσαντα. Κυρία Κασιανίδου, εσύ. Εμένα, Λίνα, γιατί όλοι, γιατί εγώ είμαι η κυρία Κασιανίδου. Νομίζω ήταν καλή απόφαση, ήταν όλοι πολύ καλοί, μερικοί καλύτεροι από τους υπόλοιπους. Από ό,τι μάθαμε, γιατί εμένα είναι η πρώτη φορά στο FameLab, στη δεύτερη ευκαιρία έχουν και αυτό το masterclass που εξήγησες, οπότε αποφασίσαμε ότι θέλουμε να τους δούμε όλους πίσω μετά από αυτήν την εκπαίδευση και να δούμε ποιος τελικά είναι αυτός που θα κερδίσει. Μπράβο. Ποιος βελτιώνεται, ποιος πάει μπροστά. Κύριε Τσάκαλε. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Ήταν συγκινητική προσπάθεια όλων, ο καθένας ανάλογα με τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Οπότε νομίζω ότι άξιζαν όλοι να προχωρήσουν. Εσύ, Νίκο. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά, τόσο για το θάρρος τους να ανεβούν στη σκηνή, να μας παρουσιάσουν ένα φαινόμενο, όσο και για την συνεισφορά τους στο χώρο της επικοινωνίας της επιστήμης, που θεωρώ ότι στην Κύπρο είναι ένας χώρος που έχει πρόβλημα. Οπότε συγχαρητήρια σε όλους που βρήκαν το θάρρος να έρθουν και να συνεισφέρουν σε αυτόν τον πολύ σημαντικό τομέα που το χρειαζόμαστε στην Κύπρο. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω ξανά τους χορηγούς μας, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας που λειτουργήσε και ως συνδιοργανωτής της όλης διαδικασίας, το Top Κίνησης, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, καθώς και το Media Zone που μας φιλοξενούν σήμερα εδώ στο Cine Studio. Ευχαριστίες επίσης προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, υπό την αιγίδα του οποίου τελεί ο διαγωνισμός, την Εφημερίδα Πολίτης και το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, που όπως είπαμε θα προβάλλει τον τελικό διαγωνισμό του FameLab 2014. Λοιπόν, όλα τα άτομα που έλαβαν μέρος στο σημερινό διαγωνισμό, περνάνε στον τελικό. Να αναφέρουμε ότι η διαδικασία το επιτρέπει και στον τελικό που θα μεταδοθεί πλέον από το ΡΙΚ στις 11 του Μάη, θα λάβουν μέρος όλα τα παιδιά. Μια δεύτερη ευκαιρία λοιπόν, παρακαλώ όλα τα παιδιά να ανέβουν εδώ στη σκηνή μαζί μου. Ένα θερμό χειροκρότημα στην Αναστασία Γεωργούλη, στον Ανδρέα Ανδρέου, στον Χριστόδουλο Σαντζάκη, στον Χρήστο Ξενοφόντος, στον Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου, στην Έλενα Καμιλάρη, στην Ιωάννα Στεφανή, στον Μάρκ Σόρ, στον Ορέστη Μαραγκό και στον Βίκεν Θαβιτιάν. Όλοι καλά? Δύναμη, θάρρος. Θα πάτε υπέροχα στο Masterclass, θα μάθετε ακόμα περισσότερα και θα είναι εδώ ήδη οι κριτές για να
κάνουν σύγκριση με τη σημερινή σας παρουσία. Από εσάς εξαρτάται και από τον καθηγητή, το άτομο που θα σας βάλει πιο καλά, πιο βαθιά στα της παρουσίασης. Θα είναι ήδη, έχετε πάρει τη γεύση, σκεφτείτε τι θα σας ξαναπούν στην επόμενή σας παρουσίαση. Ένα θερμό χειροκρότημα λοιπόν και συγχαρητήρια σε όλους όσοι έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό Fame Lab Κύπρου 2014. Θερμές ευχαριστίες να απευθύνω και προς τους κριτές μας και να τονίσω ότι με τις γνώσεις, την επιστημονική τους κατάρτιση, τις εισηγήσεις και τα σχόλιά τους βοήθησαν όλους τους διαγωνιζόμενους και θα τους κάνουν ακόμη πιο καλούς. Κυρίες και κύριοι, από τους συντελεστές της παραγωγής και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία αυτού του διαγωνισμού, σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Ραντεβού λοιπόν στον τελικό διαγωνισμό του Fame Lab Κύπρου 2014 στο Studio 3 του RIC στις 11 του Μάη. Καλή επιτυχία σε όλους. Συγχαρητήρια.